Καλησπέρα σα. Έλα ρε Σταύρο. Έλα ρε Σταύρο. Είναι συγκινητικό αυτό. Ναι, παιδιά, όλοι παίρνουν άδειε γάμου, ιστορίε, το ένα το άλλο. Εγώ να μην οργανώ. Χθε πήγα να φτιάξω τα χαρτιά. Ωραία. Απέτυχα παταγωδό. Που τα πάω, πήγα σε άλλο δημαρχείο από αυτό που έπρεπε. Πω και μετά κράζε με αυτού που πήγα σε λάθο υπουργείο. Δεν είναι φταίω. Δεν φταίω. Δεν θέλω να σου σοκάρω, Σταύρο. Η άδεια γάμου είναι μετά το γάμο. Δηλαδή παντρεύεσαι και παίρνει την άδεια γάμου. Ναι, εγώ μου έχει όμω. Πώς το δείτε, εφημερίδες. Περιοδικά. Περιοδικά. έχει πολλά πράγματα. Δεν έχεις την περίπτωση δηλαδή με τα γρανάζια της γραφειοκρατίας ακόμα. Το λέει πλάγια ρε, ότι θα λύει άλλες 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 μέρες. Το λέει πλάγια. Όχι, πέρα από την πλάκα, νομίζεις Σταύρο η αγάπη ότι πας στο δημαρχείο και σε ένα δίλητο τελειώνεις. Να σου πω κάτι τέτοιο, σήμερα με πολεμά συνεχώς. Παιδιά, μπορείτε να σκοτωθείτε δεύτερα. Δεν έχει σημασία. Μπορεί συνέχεια παραδείγματα, ρε. Δεν λέει, όχι, δεν λέει. Δεν θέλω να το πω στον αέρα. Δεν θα το πει. Έλατε, οικογένεια είμαστε με συγχωρείτε. Αλλά με παρεσία στο λέω αγάπη ότι σε χρησιμοποιώ σαν αντιπαράδειγμα. Δεν σημαίνει με παρεσία, το χρησιμοποιεί παντού. Είναι απίστευτο. Για κακά πράγματα. Όχι για καλά. Εμένα μια φορά με χρησιμοποιούσαν και μονάδα μέτρηση σκυλών. Δηλαδή. Όχι για τέτοιο. Δεν είναι, ξέρω. Είναι χοντρό, ξέρω εγώ. Πολύ πιο χοντρό από το Σταύρο. Κατάλαβε. Σε χρησιμοποίησε έξω σε τέτοιο παράδειγμα. Δεν το λέω. Ούτε αυτό το λέω. Ποιος ρε, εγώ. Για να μου εξηγήσει τι. Φτιάχνεψε αγάπη, τι όχι, όχι, δεν ξέρω. Προχθές σε γνωστό μαγαζί καφέ της πόλης, μπροστά μου ήταν ένας τριαντάρης. Ωραία. Και είπα στην αγάπη ότι είχε τα κιλά τα δικά μου συν του Σταύρου, συν τα δικά σου σε ένα. Ναι. Ωραία. Και φορούσε πορτοκαλί μπλούζα μάκρον. Δηλαδή σου μιλάω για άνθρωπο 180 κιλά, φίλε. Ντράπηκα να το βγάλω φωτογραφία, ήθελα να το βγάλω για σένα. Τέτοιο έσχος δεν μπορείς να φανταστείς. Δηλαδή βάλε σου λέω τα δύο, εμάς τους δύο μαζί. Που και πάλι δεν φτάζουμε σε πράγματα που προεξέχουν. Εντάξει και φορούσε πορτοκαλί μπλούζα μάκρον. Δηλαδή κανονικά με εγχείρηση τη βάζει και τη βγάζει. Δεν γίνεται αυτό. Η μάκρον η οποία επιτίθεται στους χοντρούς, εντάξει, ξεκάθαρα. Περνάει μηνύματα. Επιτίθεται. Με το ζόρι να γίνουμε. Να φάμε κοινό Σταύρο, και κοτσιμπέρι και φαλάφελ. Με, και τη δίαιτα, με τη δίαιτα που κάνουμε αμφότεροι, νομίζω ότι θα είμαστε στο ένα Excel σε ένα μήνα. Ναι, σας βλέπω, έχετε ρεύμα. Αντινάμιση, ένα Excel μάκρον. Ναι. Ένα Excel μάκρον είναι 80 κιλά στέργιο. 80 ήμουν στο δημοτικό. Τετάρτη. Στα βαφτίσια. Όχι, εντάξει, θα πέσουμε νούμερο Σταύρο, αφού το θέλει έτσι μάκρον. Ναι. Θα πέσουμε στα 2 Excel ή και πάλι ζόρικα. Αυτή η πίσω φορά δεν είναι μάκρο και πάλι και στην μπουτίκ. Εντάξει, αξιοπρεπέστατη. Αξιοπρεπέστατη. Σε καλή κατάσταση είναι. Ναι. Είμαστε εδώ, θα είμαστε εδώ μέχρι και τις 2. Πολλά θέματα ανοιχτά. Σε μια εποχή που η πολιτική σκηνή είναι αυτή που έχει την πρωτοκαθεδρία στο ενδιαφέρον της ελληνικής κοινής γνώμης. Θα τελειώσετε ρε με την καταμέτρηση. Θα τελειώσετε. Πραγματικά. Δηλαδή, Κυριακή έρχεται δηλαδή. Ρε. Πώς μετράει. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι ακριβώς συμβαίνει. Πραγματικά δεν ξέρω. Και μου αρέσει που λέγανε για ειδικά τάμπλετ και εκλογικά τμήματα. Δεν έχει τελειώσει ακόμα. Όχι. Έχουμε ακόμα. Έχουμε ακόμα, ναι. Οριακά θα προλάβουμε την Κυριακή να τελειώσει η καταμέτρηση. Πώς γίνεται αυτό. Δεν ξέρω. Καημένος ο Βαρουφάκης, νόμιζε ότι βγαίνει ευρωβουλευτής. Δεν είναι καημένος ο Βαρουφάκης, αγάπη. Αμάρες, τέλειο πια. Σταύρο, δεν μπορώ άλλο, αλήθεια. Δεν είναι κυριολεκτική αυτή η λέξη κάθε φορά. Δεν είναι καημένος ο Βαρουφάκης, ούτε κυριολεκτική ούτε μεταφορική. Πω πω. Καθημερινή μάχη. Μαριλής! Πρέπει να μου στείλει μήνυμα για ένα event που πρέπει να πάω. Θα της το πεις τώρα στον αέρα. Είναι το opening του Alfredo's Garden. Στείλε με ένα μήνυμα πρωί 6 Ιουνίου ότι έχει ωραία μάσα το βράδυ στο καζίνο. Εντάξει, είμαι καλεσμένος. Να ευχαριστήσω τον διευθυντή του marketing της Regency, του Regency, τον Γιάννη τον Κιώση, που όταν είναι για φαΐ δεν με ξεχνάει. Μαζί δεν θα πάμε ποτέ ξανά πουθενά. Εσύ θα σηκεί σε άλλο τραπέζι. Θα ενημερώσω. Καλά, δεν τρέπεσαι μαζί. Ο Χρήσανθος, ο οποίος κάνει προπαγάνδα υπέρ ταχυάου, ενώ μένει στο βαθύλακο. Μην πεις, Είχες 2 ώρες, θα τα πεις, πάρ' τον πουλο. Αυτό είναι δικό σου. Τον πουλο. Α, ναι, το τσατάκι μου θέλω να πάρω. Πάρ' το ασφαλιστικό τσατάκι σου και φύγε. Καλά, όντως δεν ξέρει. Πάρ' το. Έλα.
Εντάξει, mm. Να πάρεις τα δικαιώματα στο βαθύλακο. Το σπίτι μου είναι εδώ. Θα σου έλεγα για το σπίτι σου, τίποτα, εδώ είμαι στην αέρα. Αντρέπεσαι, είπαμε άλλο μου. Ναι, 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 καλά. Σήμερα μας θα σας να πάει να μείνει στο βαθύλακο. Έχει τέτοιο ρε φίλε, έχει νόημα αυτό που λες. Βέβαια έχει νόημα, ό,τι λέω έχει νόημα. Θα μένεις στο βαθύλακο, θα απολαμβάνεις εκεί τη φύση, αυτό, την ησυχία και θα μας γυαλίσει εμάς δηλαδή. Μη στη φταίμε ρε. Ναι, τέλος πάντων. Συμβαίνουν αυτά στις ζωντανές εκπομπές, παρεμβάσεις αυτά, δεν πειράζει. Ναι, ναι. Λέγαμε λοιπόν για την πολιτική σκηνή, στην οποία θα κατέβει ο Κυρκύρης. Με το Κινάλ. Με το Κινάλ. Δεν ψήφισα Πασόκ τότε που κολομούσαν όλοι. Και αυτό σκεφτόμουν. Θα πάμε ψηφίσουμε Πασόκ τώρα δηλαδή. Ψήφισα τότε που κολομούσαν όλοι. Εγώ δεν κολομούσα. Δεν το είχα πάρει γραμμή. Δεν το είχα πάρει γραμμή. Ναι, ήμασταν λίγο σε κακή ηλικία. Δηλαδή, αν ήμασταν 10 χρόνια μεγαλύτεροι, τώρα όλο και 4 εξοχικά θα είχαμε κάπου. Ας είχαμε μετρητά. Μετρητά, αγάπη, δεν είμαστε καλοί σε αυτά. Τα τρώμε. Εγώ θυμάμαι τον εαυτό μου να ξεκινάω να παίρνω, ξέρω εγώ, 40.000 δραχμές το μήνα. Ευρώ. Δραχμές. Δεν θυμάμαι, δεν ξέρω πώς είναι δραχμές. Πες μου σε ευρώ να καταλάβω. 120 ευρώ. Να πολλά, ρε. Ναι, εκεί ξεκινήσαμε. Ναι. Ωραία. Και μετά δεν μου φτάνανε. Πήγαμε, ξέρω εγώ, στα 400, όχι, στις 70.000 δραχμές. Δεν μου φτάνανε. Πήγαμε σε 150.000 δραχμές. Δεν μου φτάνανε. Πήγαμε σε 300.000 δραχμές, δεν μου φτάνανε. Ναι, σε καταλαβαίνω και εγώ το παθαίνω. Ναι, δηλαδή και φτάσαμε σε ένα σημείο τώρα να βγάζουμε ξέρω 1.200 ευρώ, 1.300 το μήνα. Ναι. Ναι. Και δεν μας φτάνουν πάλι. Ναι. Κατάλαβες τι τραβάμε. Ναι, ναι, καταλαβαίνω. Το ζω κι εγώ. Δεν φτάνουν ποτέ, γι' αυτό να σου πω κάτι. Τα λέει. Δεν τα κάνεις τα λεφτά. Δεν τα κάνεις τα λεφτά. Τι λέει, ναι, ναι. Αυτό που λένε, να έχεις την υγεία σου και να παίξεις λεφτά. Λες και άμα δεν έχεις υγεία. Καζατζίδης, αγαπημένος, για λέγε Καζατζίδη. Λογική. Τι έλεγε. Ας είχα την υγεία μου και ας ήμουν φτωχός, τα λεφτά δεν με γιατρεύουνε, το ξέρω δυστυχώς. Μιλάμε τώρα για... τα λεφτά δεν με γιατρεύουνε. Αυτό είναι ένα ψέμα. Το ξέρω δυστυχώς. Τα λεφτά, όχι όλα, δεν γιατρεύουν τα πάντα, αλλά ένα σημαντικό κομμάτι της σύγχρονης ιατρικής. Το 95% Σταύρο. Ναι, είναι αλήθεια αυτό. Ναι. Περνάμε κοινωνικά μηνύματα πρωί-πρωί. Mm. Για τον ΠΑΟΚ θα μιλήσουμε, εννοείται. Υπάρχουν διάφορα θέματα. Πάρα πολλά. Υπάρχει μεγαλύτερη ηρεμία πάντως τις τελευταίες 48 ώρες. Μετά την. Η ανανέωση Βαρέλα λειτουργήσε πολύ ευεργετικά. Ευεργετικά λειτουργήσε. Στην ψυχολογία μας, ναι. Της ομάδας και του Λουτσέσκου. Σίγουρα. Ναι, ναι, υπάρχει και ένα θέμα με τον Ραούλ Μπράβο. Ναι. Μπράβο στις αρχές της Ισπανίας που έπιασαν τον εγκέφαλο. Και μπράβο και στη Μάρκα Σταύρο που αφιέρωσε όλο το πρωτοσέλιδο στο σκάνδαλο. Και λίγο θάνατος του ποδοσφαίρου. Ναι. Και δεν το βάλε κάτω δεξιά, κάτω από την πίπα Χέρμπ στα πρωτοσέλιδα. Ναι. Στην καλύτερη, δεν το βάλε καθόλου. Ναι. Και έβαλε ο πρόεδρος, παίρνει παγκάκι για την πλατεία στον Πειραιά αυτό. Εντάξει. Τέλος πάντων, επειδή. Τη σέβονται τη δημοσιογραφία στο εξωτερικό. Επειδή όλοι λοιπόν ξέρουμε πώς δουλεύει αυτό το πράγμα και τι γινόταν εδώ πέρα, έχουμε ακούσει κάποια πράγματα. Όσο να πει. Δεν είδα πολλούς απέσαν τα σύννεφα. Είδα έναν τσακίστηκε. Δεν είδα κανέναν. Κάτω στην γωνία. Δεν είδα κανέναν. Τέλος πάντων, όλοι ξέραμε. Ίσα-ίσα, ναι, αυτό. Τι γινότανε. Οι ηθικολόγοι που κράζουν τον ΠΑΟΚ όλη την ώρα για χύψη, αόρατους λόγους, αρχίζουν και σφίγγουν. Ειδικά ο πρόεδρος Παρολή. Ο πρόεδρος Παρολή αρχίζει και καρασφίγγει λίγο. Ναι, γιατί οι ισπανικές αρχές ψιλοδουλεύουν. Όσο να πεις δουλεύουνε. Δουλεύουνε. Ναι, ναι. Ναι. Είναι αλήθεια. Εδώ πέρα λίγο ξέρεις, θα φτάσουν. Τι θα γίνει όταν θα φτάσει εδώ η υπόθεση. Αλλά επειδή ενημερώνεται και η FIFA, παύλα UEFA, παύλα όλοι. Εντάξει. Βλέπω μία. Πώς θα το χαρακτηρίσω, όχι τόσο ραδιοφωνικά. Ένα σφίξιμο. Το σκάτω στην κάλτσα. Ένα σφίξιμο. Έχει, ένα σφίξιμο δεν είναι το σωστό, αγάπη. Δεν είναι το σωστό. Είπαμε, δεν, είναι. Δεν, είναι. Δεν ήταν και τόσο ραδιοφωνικό. Το ξεκαθάρισα. Το ξεκαθάρισα. Δεν ήταν τόσο ραδιοφωνικό. Αλλά η ουσία είναι ότι. Το σκατώ στην κάλτσα. Αυτή είναι η αλήθεια. Για αρκετούς. Εδώ γύρω. Εδώ γύρω. Θα βλέπουμε, θα παρακολουθούμε την εξέλιξη. Η αγάπη έχει οριστεί ήδη υπεύθυνη παρακολούθηση του συγκεκριμένου σκανδάλου στην Ισπανία. Ναι, μόλις τώρα ενημερώθηκες, δεν το είχα πει. Εντάξει. Στο ίδιο σου παραχωρώ.
Και τι να παραχωρήσει, λέει, είναι ένα εμπορικό θέμα. Η υπογραφούλα σου θα μπαίνει σε σημαντικά θέματα. Δεν θέλω να στο συγκεκριμένο θέμα, γιατί να ασχοληθώ εγώ. Θα γίνει η συμπερνία τη Βόρεια Ελλάδο. Την ξέρει. Ναι, δεν μ' αρέσει. Ούτε με να μ' αρέσει. Ναι, αλλά δεν εξετάζουμε. Δεν με ψήνει. Να ασχοληθώ με τα άλλα, δεν έχω θέμα. Θα βγάλουν πάντω άκρη Ισπανοί, θεωρώ εγώ. Με τον έναν ή τον άλλον τρόπο. Και σύντομα κιόλα. Ναι. Από χθε. Δεν θα περάσουν 6 χρόνια ακόμα να είναι η υπόθεση ανοιχτή. Θα κλείσει η υπόθεση. Βλέπω στην. Σε γνωστά site. Να προσπαθούν να περάσουν ότι ο Κωνσταντίνος Ζέρβας είναι κομματικός. Μπράβο, ρε παιδιά. Την αγαπάτε την πόλη. Η Βάνα αγόρασε λίγο την Μακεδονία Strike. Όχι, την Μακεδονία. Αγόρασε την λίγο. Να τελειώνουμε. Πολύ σωστά με ενημερώνει ο φίλος ο Ηλίας ότι ενώ έχει περάσει καθαρά αυτοδιοικητική ατζέντα, προσπαθούν να τον περάσουν ως κομματικό. Δεν πειράζει, συμβαίνουν αυτά. Εντάξει, το να προσπαθεί να περάσει τον Κωνσταντίνο Ζέρβα σαν κομματικό. Αυτό κάνουμε. Αγγίζει δηλαδή τον πάτο, τον τρυπά και πα προ τα κάτω, εντάξει. Ναι. Μιλάμε για έναν άνθρωπο που είναι. Για να δει τον Κωνσταντίνο Ζέρβα στην πόλη, δηλαδή θα πα για καφέ, θα δει τον Κωνσταντίνο μπροστά σου. Θα πα και θα κυκλοφορεί, θα δει τι γίνεται από εδώ, από εκεί. Και όχι τώρα που είναι εκλογές. Εγώ τον συναντάω τον Κωνσταντίνο, ξέρω εγώ, 5 φορές το μήνα. Στο κέντρο. Ναι, και εγώ τον έχω πετύχει πολλές φορές. Είναι άνθρωπος που κυκλοφορεί γενικά. Νέος άνθρωπος. Κοίταξε, ο καθένας αν θέλει να προσάψει κάτι για κάποιον άλλον θα βρει, αλλά για έναν άνθρωπο που είναι μόνο στην τοπική αυτοδιοίκηση όλα αυτά τα χρόνια, το να του κολλά στην ταμπέλα του κομματικού, εντάξει, ξεπερνάει το όριο της αστειότητας. Ναι, τέλος πάντων. Είναι άνθρωπος της τοπικής αυτοδιοίκησης. Το λέει και ο ίδιος. Το ξέρουμε, βέβαια. Δεν είναι τώρα πυρηνική επιστήμη, το ξέρουμε. Το ξέρουμε. Να πάμε, λέτε, στο διάλειμμα να επιστρέψουμε λίγο με τα υπόλοιπα. Να δούμε τι έχουμε. Δεν πιάσαμε και τίποτα. Να μπούμε στα θέματά μας. Έχουμε μεταγραφικά. Ναι. Ισμαέλ, Πεκτάρα. Έχουμε διάφορα. Ωραία, είναι εδώ ο Μάρκοβιτς, δηλαδή, άμα θέλει. Βραζιλιάνος Πεκταράς, φίλε. Τον πέτυχα στο Ηλέκτρα Παλάς. Τον χωρούσα. Τον Μάρκοβιτς. Ωραία. Σαν τον Κωνσταντίνο Ζέρβα, καθώς κυκλοφόρησε στην πόλη. Άνθρωπος της πόλης, παιδί του κέντρου. Έχουμε γενικά μεταγραφικά, το τι γίνεται, δεν γίνεται. Έχουμε μια εξέλιξη με τον Ολιβέιρα. Το οξάκι άλλωστο. Ναι. Πουλήθηκε ο Ερέρα στην Ατλέτικο. Ναι. Και αυτό συνδέεται και με τον Ολιβέιρα, από ό,τι καταλαβαίνω. Οπότε να πάμε λίγο στο διάλειμμα και να επιστρέψουμε να μπούμε λίγο στα θέματα. Μαζί μας είναι το Ρίτζι Καζίνο και το Θέατρο Βεργίνα. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Στράτο Διονυσίου από Άγγελο Στέλιο και Διαμαντή Διονυσίου. Παιδιά, έχουν απομείνει 4 παραστάσεις. Παρασκευή, Σάββατο 7-8 Ιουνίου και το επόμενο Σαββατοκύριακο. 4 παραστάσεις, γι' αυτό όσοι δεν έχετε απολαύσει την παράσταση «Ο λαός τραγούδι θέλει», το αφιέρωμα στον αξεπέραστο και μοναδικό Στράτο, μπορείτε να το κάνετε κλείνοντας εισιτήρια στο ticketservice.gr, στα καταστήματα public και φυσικά στα ταμεία του καζίνο όλο το 24ωρο. Είναι προαιρετική η είσοδος στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δεν απαιτείται εδώ και πάρα πολύ καιρό εισιτήριο εισόδου. Πρέπει να είστε απλά άνω των 21 ετών, τη στιγμή που δεν υπάρχει όριο ηλικίας για να απολαύσετε τον Άγγελο, τον Στέλιο και τον Διαμαντή Διονυσίου στην κορυφαία σκηνή της πόλης, στο Θέατρο Βεργίνα. Η Άννα Δωμό είναι μαζί μας, η οποία βρίσκεται στον Φοίνικα, σε νέα εντυπωσιακά γραφεία Εθνικής Αντίστασης 171. Υπάρχουν πάρα πολλά πακέτα, είτε μιλάμε για ανακαίνιση του σπιτιού σας, είτε του επαγγελματικού σας χώρου, για κάθε ανάγκη. Οι καλύτεροι συνεργάτες θα φτιάξουν όλα όπως πρέπει, με συνέπεια στο χρονοδιάγραμμα. Και η στοίχημα είναι μαζί μας. Σήμερα τελικός Europa League με πάρα πολλές επιλογές στην στοίχημα. Υπάρχουν φυσικά πολλοί αγώνες και σε μπάσκετ, βόλεϊ, τένις, Φόρμουλα 1. Μπορείτε να παίξετε από κινητό, τάμπλετ ή υπολογιστή. Φυσικά το σερί το οποίο έχει επιστρέψει μετά το παγκόσμιο κύπελο και live καζίνο όλη τη διάρκεια της ημέρας. Πάμε στο διάλειμμα και να επιστρέψουμε λίγο με τα πιο ποδοσφαιρικά. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Υπάρχει, όπως ενημερωνόμαστε, αίτημα του Γιώργου Ορφανού για επανακαταμέτρηση των ψήφων. Ναι. Το οποίο έγινε αποδεκτό. Και στις 3 η ώρα θα ξεκινήσει αυτή η διαδικασία να ξαναμετρηθούν οι ψήφοι. Πόσο θα πάρει πάλι αυτό? Δεν ξέρω πώς γίνουμε η μοναδική
πόλη που δεν θα έχουμε την Κυριακή εκλογή, αλλά την Τετάρτη. Δεν προλάβουμε. Δεν ξέρω. Τι να σου πω. Εντάξει, είναι δικαίωμα του καθενός. Αναφέρετο. Δεν είναι κάτι ασυνήθιστο. Όταν οι διαφορές είναι τόσο μικρές, να γίνονται τέτοια αιτήματα. Ξαναλέω, το κατέθεσε ο Γιώργος Ορφανός, έγινε αποδεκτό από το Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης και θα ξεκινήσει η επανακαταμέτρηση σήμερα στις 3 το μεσημέρι. Ωραία. Θα δούμε τι θα προκύψει από εκεί. Να πούμε λίγο σιγά σιγά στα δικά μας. Με τι να ξεκινήσουμε, τι λες? Κοίταξε, νομίζω ότι το θέμα το πιο φρέσκο είναι αυτό. Φρέσκος. Του Σέρτζιο Ολιβέιρα. Ναι. Γενικά υπήρχε η σκέψη της Πόρτο για το τι θα κάνει με τον Ολιβέιρα. Η αποτυχία της στο ποτάσμα της Πορτογαλίας και στο κύπελο. Και στο κύπελο την αναγκάζει να προχωρήσει σε πωλήσεις, κάτι που είναι αγαπημένη τη συνήθεια βέβαια, με αποτέλεσμα οι παίκτες οι οποίοι ήταν τριτοτέταρτες επιλογές να αναδεχτούν σε πρωτοδεύτερες. Mm-hmm. Σε αυτή τη φάση. Σε αυτή τη φάση. Άρα λοιπόν προφανώς και η Πόρτο ως οργανισμός έχει την κάλυψη του Ερέρα, ή θα αγοράσει κάποιον, θα ανεβάσει κάποιον από τις ακαδημίες της, αλλά μέχρι εκείνο το σημείο που θα συμβεί αυτό, ο Ολιβέιρα αναβαθμίζεται στην ιεραρχία του ρόστερ της. Αυτή είναι η κατάσταση. Άρα λοιπόν, σήμερα που μιλάμε, δεν είναι πιθανή η απόκτηση του Ολιβέιρα από τον ΠΑΟΚ. Ναι, αφού βγαίνει η Πορτογαλία, είναι ότι επειδή ο Ερέρα είναι στη Μαδρίτη για την Ατλέτικο, ότι ο Ολιβέιρα προς τον παρόν προκρίνεται σαν πολύ σημαντική επιλογή και μένει και συμμετέχει στην προετοιμασία που θα ξεκινήσει τον Ιούλιο. Ναι, γιατί? Γιατί δεν έχει λύσεις πολλές. Ναι. Και μέχρι να δημιουργήσει την επόμενη λύση, ο Ολιβέιρα έχει αναβαθμιστεί. Αυτό και που λένε μάλιστα ότι από όλη τη λίστα με τους δανεικούς της Πόρτο, ναι, που είναι πολύ μεγάλη, μόνο δύο παίκτες θα είναι, ναι, στην προετοιμασία και ο ένας είναι ο Ολιβέιρα. Ο Ολιβέιρα ήταν παίκτης της Πόρτο μέχρι το Γενάρη. Δεν είναι κάποιος ο οποίος είχε δοθεί στη Μορεϊρένσε ή στην Μπάγκο Φερέιρα ή στην. Στο ξεκίνημα τη σεζόν. Ναι, στη, ξέρω εγώ πώς την δίνει την άλλη, την Κιμαράες. Τη Θηρίο Άβε που θέλει να φθονίσει η ΑΕΚ. Ναι. Ο προπονητής της ΑΕΚ δεν είναι μονίμως θλιμμένος. Αυτός ο Μουτσινάς της Πορτογαλίας. Μουτσινάς. Στο μεταξύ, έχω διαβάσει ύμνους για τον προπονητή της ΑΕΚ του καινούριο, που έχει αποτύχει παντού, εντάξει. Ναι, έχει αποτύχει, αλήθεια. Αλήθεια είναι αυτό. Αν είχε πετύχει κάπου, τι θα διαβάζαμε? Αν μιλήσεις με παιδιά, με συναδέλφους που ξέρουν το ισπανικό πρωτάθλημα, ναι, παίρνουν τις καρέκλες από τα γέλια. Πορτογάλος, αυτός ή Ισπανός? Ήβυρας. Ήβυρας, να είμαστε, ναι. Ήβυρας. Αλλά στην Ισπανία έχει αφήσει μεγάλο όνομα. Εντάξει, δικαιώθηκε ο τύπος που στην Ιβυρική ρίχνει δίχτυα ο ΠΑΟΚ. Ναι. Ούτε μισή, ναι, επιλογή από Ιβυρική δεν έχουμε. Μπράβο, Σαύρο. Να τα λες και αυτά. Μπράβο, ναι, στο. Ναι. Και αυτοί που ξέρουν ότι μιλάμε πάλι δεν είναι Ιβυρική. Δεν πειράζει. Σιγά σιγά, παιδιά. Στα δικά μας τώρα. Παιχτάρα ο Ισμαήλ. Κάθομαι το μελετάω τώρα δύο μέρες που το ξέρω το θέμα. Για πες, Σταύρο. Παιχτάρα. Είναι ένα παιδί που κάνει τη διαφορά ακόμα και εκεί, στη Ρωσία. Δηλαδή δεν είναι μικρή υπόθεση. Είναι top. Είναι ένα παιδί που έχει ταχύτητα. Είναι ένα παιδί που είναι κεντρικός half κλασικός, με πολλά τρεξίματα, με καλή πρώτη πάσα, με καλή περιστροφή. Φαντάσου έναν Κάνιας πιο aggressive και πιο καλό τεχνικά. Για να κολλήσουμε τη σωματοδομή δηλαδή. Ένα κάτσι δηλαδή. Όχι. Όχι. Πώς μπορεί να καταστρέψει μία μεταγραφή συνέχεια με μία πρόταση. Εντάξει, ο Ρεγκούς είναι καλός. Καλός παίκτης είναι ο Ρεγκούς, δε φίλε. Εντάξει, έλα, πλάκα κάνω. Συνέχιση. Πλάκα, εντάξει. Ναι. Και είναι και δικό μας παιδί και τον αγαπάμε κιόλας. Δεν είναι δηλαδή ένα παιδί το οποίο είναι αδιάφορο σε εμάς. Συγκεκριμένως έχει και μούτρα, έτσι, ΠΑΟΚ. Έχει ΠΑΟΚ μούτρα, ναι. ΠΑΟΚ μούτρα. Δώσε αυτή τη φωτογραφία που βλέπεις περισσότερο έχει με τον κόμενο της Μιλάγκρου της Αρτίθασης. Αλλά... εντάξει, ναι, προσεγγάρωσε, τι θα έχει. Εντάξει. Ναι. 1,69. Κοντός. Είναι από αυτούς που λέει ο Βασιλιάς ότι κοντό το λες, αγάπη. Πηγαίνει στη Βρύση και δεν βρίσκει τον καθρέφτη και έχει νεύρα από το πρωί. Ναι, εντάξει. Okay. Εντάξει. 1 Δεκεμβρίου του 1994, τον περνώ ένα μήνα. Ναι, παραγωγική ηλικία. Παιδί το οποίο έχει περάσει από σουηδικό πρωτάθλημα, έχει περάσει από Ρωσία, άρα έχει διώξει από πάνω του
το κομμάτι της έλλειψης εμπειριών, τέλος πάντων, σε ευρωπαϊκό έδαφος. Γεμάτες χρονιές. Γεμάτες χρονιές όλες. Δηλαδή, ειδικά η φετινή 30 συμμετοχές με 2 γκολ και 5 assist στη Ρωσία, σε πρωτάθλημα κύπελο. Ναι. Και πολλά 90 λεπτά. Ειδικά στο δεύτερο μισό τη σεζόν, από ό,τι βλέπω, σχεδόν όλα 90 λεπτά. Στην αρχή μόνο δεν είχε. Στην αρχή και σιγά σιγά μπαίνοντας, δηλαδή είχε πάλι 74. Εδώ μόνο έχει 25 λεπτά, ας πούμε, στη τέταρτη αγωνιστική. Γενικότερα όμως 90 λεπτά όλα. Κατέβα και πιο κάτω. Και στο κύπελο. Ναι, ένα 90 λεπτό έχει. Και στο ένα ήταν εκτός αποστολής. Δύο παιχνίδια παίξαν στο κύπελο. Με την Καλμάρ στην Σουηδία, 115 συμμετοχές συνολικά, 6 γκολ, 14 assist. Στην παρουσία του εκεί. Ναι, δεν είναι ένα παιδί το οποίο είναι στην τελική πάσα, στο γκολ κτλ. Είναι στην οργάνωση, είναι στην κάλυψη, έχει την ένταση. Είναι καλός παίκτης. Αυτό μαθαίνω εγώ. Αυτό είδα και στις... Έχει στημένα καλά. Καλές στημένες μπάλες. Τα κόρνερ του ειδικά είναι πολύ καλά. Κάτι που για τον ΠΑΟΚ είναι πολύ σημαντικό. Ναι. Δεν έχεις πολλούς εκτελεστές. Έχει καλούς εκτελεστές ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή, έχει, ο Νταβιερίνη ήταν καλά. Έχει ο Πέλκας, είναι και τον Πίσεσβαρ. Δηλαδή, έχει, δεν μπορείς να πεις. Έχει το Γιαννούλη. Ναι. Τόσο πάντως, το έχει και αυτό το στοιχείο πάντως. Εντάξει, φαίνεται ότι έχει ανοίξει ένας διάβολος με την Αχμάτ Γκρόζνη. Και με την αγορά γενικότερα. Είναι και η με αγορά τον... της Ρωσίας, παιδιά, πιο προσβάσιμη στον Ιβάν Σαββίδη. Και είναι η αγορά της Ρωσίας πιο εύκολη για αυτόν, για να κάνει και τα δικά του PR. PR, δημόσιες σχέσεις. Ναι, αυτό είναι κατανοητό πλέον. Κατανοητό. Δεν είναι κακό. Δεν έχει φέρει ο ΠΑΟΚ κακούς παίκτες από τη Ρωσία. Ναι. Δηλαδή, αν εξαιρέσουμε την περίπτωση του Χατσερίδη, που περισσότερο ήταν αιμονή παρά δουλεμένη, ναι, επιλογή. Εντάξει, συμβαίνουν και αυτά, δεν κατηγορούμε κανέναν, παρότι διαφωνήσαμε κάθετα από την πρώτη μέρα. Υπάρχει οι δύο περιπτώσεις του Μίχελ στην αρχή, ο Μάτος και ο Σάχοφ. Mm-hmm. Πετυχημένες. Πετυχημένες. Υπάρχει ο Νομπόα. Ο Νομπόα, που ο ΠΑΟΚ δεν ήταν πετυχημένος τότε. Δεν έχει να κάνει με τον Νομπόα, ο Νομπόα ήταν παικτάρα. Εντάξει, ο ΠΑΟΚ ήταν μπερδεμένος τότε. Υπάρχει ο Νάτχο. Ο Νάτχο, πετυχημένος 100%. Υπάρχει ο Βέρμπλουμ που λόγω τραυματισμού δεν προλάβαμε να δούμε. Είναι η αλήθεια. Υπάρχει ο Ζαμπά που είναι ένα παιδί προοπτικής. Ναι. Έχει δείξει ότι έχει τα στοιχεία. Αυτό που λείπει είναι η σταθερότητα. Ο Μαουρίσιο σίγουρα. Μαουρίσιο. Γενικά, τέλος πάντων, ο ΠΑΟΚ ό,τι στα ποσοστά επιτυχίας από την ρώσικη αγορά. Είναι στο 80%. Ναι, η Σαουράλδη. Το που λένε. Σαουράλα, ναι. Όπω ρε φίλε, πώς τον ήθελα. Τι να κάνει αυτός. Τι να κάνει αυτή η ψυχή. Μαλώνει με κάποιον εκεί που θα είναι. Τι μπουνιά του είχε δώσει του άλλου. Τι ωραία, ρε φίλε. Τι γεμάτη ήταν εκείνη. Δεν χαρίστηκε. Όχι, δεν χαρίστηκε. Και δεν είναι και ένα παιδί Ισμαήλ Σίλβα που λέει φίλε πώ να με βαρέσει. Που κανένα φορά η κοντή είναι πιο επικίνδυνη. Είναι πιο νευρική. Μιλάμε τώρα για ο Σαουράλα. Το έχω μελετήσει το θέμα του χουλιγανισμού, να ξέρει. Με χαρακτηριστικά. Δηλαδή εκτό από ποδοσφαιρικά κάνουμε και χουλιγανιστικέ αναλύσει. Η δική μας, η σωματοδομή τους, είναι διαφορετική από τον άλλον. Η δική μας είναι κοντή, γρήγορη και νευρική. Δεν ξεχάσω ποτέ τα σούτια στην Νίτρα, όπου βγαίνουν εκείνα τα μοσχάρια και πετάγονται οι νίντζα μας. Και πραγματικά, φίλε, δηλαδή... Απίστευτη, ναι, απίστευτο ξύλο. Ναι, ναι, δεν τους βλέπανε. Είχαμε τρεξίματα, είχαμε εντάσεις... Αυτά που θέλει το σύγχρονο Champions League. Αλληλοκάλυψη. Αλληλοκάλυψη. Καλό transition. Καλό transition. Εκπληκτικό. Στην άμυνα στην επίθεση μιλάς. Και διπλές. Δεν τους άφησαμε να βγούνε. Στην πόρτα κολλημένοι. Ήταν η άλλη μια κοψιά σταυρόλ, θυμάσαι. Ένα και 95 ο πιο κοντός. Ναι. Κτίνη. Δεν υπήρχε ίχνος μαλλιού στο κεφάλι τους. Τίποτα, ναι. Και ήταν όλοι... Δεν θυμάσαι, πέρασαμε μπροστά και εδώ πάει, τελειώσαμε. Αυτό ήτανε. Κοίταξε, έχουν καλή πλαστικότητα τα παιδιά, παιδιά μας στις κινήσεις. Είναι... Ναι. Άρα καταλήγουν ότι αυτή είναι πιο επικίνδυνη. Έχουν προσαρμοστεί στις απαιτήσεις του σύγχρονου Champions League. Εντάσεις, τρεξίματα και ποιότητα. Είναι καλό να είσαι κοντός. Είδατε τώρα, άντε. Δεν είναι κοντή. Δεν είναι κοντά τα παιδιά μας. Δεν είναι κοντή. Είναι... Έχουν τσακαλίστικη, έτσι, δομή. Είναι μέτρη. Κοίταξε, όσο πάει το ποδόσφαιρο, Σταύρο, αποβάλλει τα βαριά κορμιά. Ναι, αποβάλλει τα βαριά κορμιά, αυτό ξεκάθαρα. Δεν. Για εντός Ελλάδος... Θέλεις πιο πολύ ακπόμ, ρε παιδί μου, δεν θέλεις. Ναι. Δεν μπορείς. Ο Πρίγιοβιτς έχει κάνει ένα πράγμα.
Ναι. Ενώ ακόμα μου κάνει 5-6. Ναι, δεν μπορεί να κάνει άλλα πράγματα. Ναι. Εκεί λοιπόν, για να κλείσουμε και αυτή την παρένθεση. Ωραία. Και να γυρίσουμε στα ποδοσφαιρικά. Ο Ισμαήλ είναι μια περίπτωση λοιπόν που ο ΠΑΟΚ έχει προχωρημένες επαφές και περιμένουμε να καταλήξει για να έρθει ο παίκτης εδώ. Για κεφαλιά πηδάει, ξέρει ότι δεν και το αφήνει, ας πούμε, και έχει άλλα πλεονεκτήματα. Εδώ έχει πάρει τζάμπολο κόλφας. Γιατί να μην πηδάει. Τι ήταν και αυτό άλλο πάλι και τώρα. Είναι μια επιλογή στη θέση του κεντρικού χαφ που καίγεται ο Λουτσέσκου. Ναι, ο Λουτσέσκου, ναι, μπράβο. Θα ξεχάσει ποιος είναι ο προπονητής. Αυτή είναι η αλήθεια. Εγώ τη θεωρώ στο ύφος που θα έπρεπε να κινηθούμε. Είναι, ναι. Παραγωγική ηλικία, φιλοδοξίες, αθλητικά στοιχεία, καλή τεχνική, καλή πρώτη πάσα, διαφορετικότητα σε σχέση με αυτούς που έχουμε. Και περιμένουμε να δούμε αν θα καταλήξουν άμεσα οι επαφές. 5 πάνω, 5 κάτω, εγώ νομίζω θα βγει άκρη. Έχει συμβόλαιο και... με την Αχμάτ μέχρι το 21. Ναι, ναι, ναι. Οπότε μιλάμε για αγορά προφανώς. Και προέρχεται γενικότερα από πολύ πολύ γεμάτη σεζόν. Δεν έχει τελειώσει βέβαια ακόμα, επειδή χθες βγήκε μια σιγουριά ότι είναι τελειωμένο. Δεν έχει τελειώσει ακόμα. Οι τελευταίες λεπτομέρειες ουσιαστικά είναι αυτές που έχουν πέσει στο τραπέζι τελευταίες ώρες, από χθες μάλλον, από χθες το απόγευμα. Είναι καλά τα σημάδια, αλλά άμα δεν έχει τελειώσει κάτι δεν μπορείς να το πεις με σιγουριά, σίγουρα ποτέ. Δείχνει ήταν, πάντως μια ενδιαφέρουσα. Ήταν και διεθνής νομίζω με την Under 20 πρέπει να ήταν. Ναι. Το βλέπω τώρα στο transfer market εδώ πέρα, αν ήταν όντως. Αλλά παίκτης που έχει πολλές παρουσίες και στη Σουηδία και στη Ρωσία. Δηλαδή δεν μιλάμε για παίκτη που έχει λίγες συμμετοχές. Και είναι αυτό που λέει ο Σταύρος, ότι του έχει φύγει λίγο αυτό το ότι ήρθα στην Ευρώπη. Πλέον είναι τον λες και έμπειρο. Έχουν παίξει 19 μάτς με τον Λέο Ζαμπά. Εντάξει, σημαντικός αριθμός. Και σε ένα παιχνίδι της Αχμάτ Γκρόζνη με την Ούφα το 2017, τώρα θα σου πω, έβγαλε ασίστ ο Σίλβα και σκόρερε ο Ζαμπά και έκανε το 2-0. Το μάτς είχε λήξει 2-1. Εντάξει. Εντάξει, γενικά ο άνθρωπος αυτός θα θέλει να έρθει στην Ελλάδα. Ναι, να αφήσει την Τσετσενία. Να αφήσει την Τσετσενία να έρθει. Καλός εκεί ο πρόεδρος. Καλός ο δημοκράτης. Δημοκράτης κανονικά. Αλλά έρθει όχι, είναι λίγο καλύτερα, εντάξει. Να έρθει σε ένα πιο εύκρατο κλίμα, θα μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε. Ναι, ναι. Ναι. Αυτά που μαθαίνω εγώ λοιπόν και αυτά που είδα στα γνωστά προγράμματα που διαχειριζόμαστε και σε άλλη press. Όχι το YouTube για να καταλαβαίνει και ο κόσμος. Ναι, για να καταλαβαίνει ο κόσμος. Το YouTube είναι λίγο μη το πολύ. Το YouTube είναι, μπορεί να κάνει ένα βίντεο ο μάνατζερ του. Ή μπορεί να κάνει ένα βίντεο η πρώην του. Τα έχουμε δει και αυτά. Τα χειρότερα, ναι. Ναι, εντάξει. Στα προγράμματα που έχουμε δει, μιλάμε για ένα παιδί το οποίο καλύπτει χώρους, έχει ένταση, έχει τρεξίματα, ξέρει μπάλα, έχει καλή πάσα, έχει αλλαγή παιχνιδιού, έχει καλά χτυπήματα. Γενικά, τέλος πάντων, μιλάμε για ένα παιδί το οποίο έχει φιλοδοξίες λόγω ηλικίας, για ένα παιδί το οποίο έχει παίξει και 2 πρωταθλήματα, σουηδικό και ρώσικο. Ήρθε η ώρα λοιπόν σιγά-σιγά να κάνει το επόμενο βήμα στην καριέρα του. Ευελπιστούμε ότι σύντομα θα καταλήξουμε σε συμφωνία. Από εκεί και πέρα. Ο Μάρκοβιτς είναι εδώ. Ο Μάρκοβιτς είναι εδώ. Είναι ένα παιδί το οποίο ασχολήθηκε ο ΠΑΟΚ πέρσι. Και έχει σχέσεις με ανθρώπους του ΠΑΟΚ. Μιλάει. Δεν μιλάει. Εγώ αυτό που μαθαίνω είναι ότι περισσότερο ο Μάρκοβιτς θέλει να έρθει στο ΠΑΟΚ παρά ο ΠΑΟΚ θέλει να πάρει τον Μάρκοβιτς. Έχει και θετικές εισηγήσεις για αυτόν και αρνητικές εντός ΠΑΟΚ. Είναι ο τρόπος που παίζει είναι πάνω σε αυτό το που ψάχνει ο ΠΑΟΚ για εκεί, δηλαδή ένα παιδί το οποίο θα παίζει και σε κονστράικερ και πλάγια. Ναι. Εντάξει, απλά είναι τόσο ανενεργός τα τελευταία 3 χρόνια που δημιουργεί ερωτηματικά. Εντάξει. Η ηλικία του είναι καλή, στα 25 είναι. 24. Πότε λέει? Α, 25. 34 είναι και αυτός. Ναι. Καταλαβαίνεις, Στέργιο, ότι αρχίζουμε και παίρνουμε παίκτες της γενιάς της Γαβριλίδου. Δηλαδή, ναι. Αλλά για τον Μάρκοβιτς εγώ λέω ότι ο ΠΑΟΚ δεν θα προχωρήσει, έτσι πιστεύω, από τα συμφραζόμενα, αν και ποτέ μιλάς ποτέ. Δεν είναι εδώ 100% για τον ΠΑΟΚ, έτσι.
Κοίτα να δεις αγάπη. Ούτε ο Ζαμπά είχε πάει στην Πόρτο για τη, στο Πόρτο για την Πόρτο. Στο 100%. Ναι, είχε πάει για διακοπές. Δηλαδή το, είχε πάει το ξακουστό, για συγγενή. Για, συγγενή. Ναι, για το ξακουστό για τουριστικούς λόγους ο Πόρτο. Ναι. Που αν βουτήξει στο ποτάμι. Για συγγενή, είχε πάει μπροστά, που γέννησε η σύζυγός. Ναι, που πεθάνει σε 6 δεύτερα. Ναι. Ναι. Αλλά εγώ λέω ότι δεν είναι τυχαίο το ότι θέλει ΠΑΟΚ και ξαφνικά επέλεξε να πεταχτεί μια βόλτα στο Γιώργο. Εντάξει, πολύ πάνε στο Γιώργο. Προσφέρεται. Θα μπορούσε να πάει και στο Βατικανό. Αυτό επέλεξε ο Γιώργο. Ναι, τέλος πάντων, ξέρουμε πώς δουλεύουν αυτά. Εντάξει. Εντάξει, είπαμε, έχει ανέβει ο τουρισμός, αλλά όχι τόσο. Ναι. Να έρχονται οι ποδοσφαιριστές εδώ. Ναι. Δεν έχει ανέβει τόσο. Μεταξύ Ντουμπάι και Θεσσαλονίκη να προτιμάνε Θεσσαλονίκη. Ναι, ναι, δεν είναι. Όχι, και ακόμα δεν είμαστε. Όχι. Τέλος πάντων, εγώ λέω ότι συνδύασε τον τόρο που ήθελε να γίνει από την παρουσία του εδώ με το γεγονός ότι μπορεί να ήθελε να πάει και στέλνει όρους, εσφιγμένου από ό,τι έμαθα. Γεια σου, Θείο. Βλέπα το Θείο έδινε την ευχή του στον Σοκράτη. Ναι, το βίντεο αυτό. Για σήμερα. Παίξε θλάση, σου κράτη. Ναι, δεν ευχή ήταν όλοι, εντάξει. Εντάξει. Πάντως το έλεγα χθες στην Αγάπη, ότι ο Ολλανδός φίλος του ΠΑΟΚ που ακολουθεί την ομάδα... Ο Ήρω. Ο, ναι. Ήταν όλες τις μέρες στην Ολλανδία. Έχει μια μούρλα με τον ΠΑΟΚ πρωτίστως και με την Εθνική σε δεύτερο πλάνο. Μίλησε με Πέλκα, Κουλούρη, Πασχαλάκη, τον ξέρουν τα παιδιά. Δεν του άρεσε ο Άγγελος. Λέει την τελευταία φορά που το θυμόμουν στον ΠΑΟΚ ήταν πιο έτσι... Προσιτός, τώρα λέει πολύ απόμακρος, ίσως θέλει ότι μεγαλώνει, μου είπε. Δεν του άρεσε πολύ ο coach. Αλλά έτσι, Σταύρο, αν έχεις το μυαλό σου πόσα και 100 στην εθνική ομάδα, δεν έχεις τώρα χρόνο να μιλάς με φιλάθλους. Εντάξει, τους χαιρέτησε, αλλά έχουμε και δουλειές. Εδώ παίξουμε φιλικό με την Τουρκία. Η Ιταλία την έχει δύσκολα, να ξέρεις. Η Ιταλία. Ιούνιο δεν παίζουμε. Ναι, τώρα στις αρχές. Μετά το φιλικό με την Πορτογαλία. Ασάρα, με την ασάρα. Ελλάδα-Ιταλία, άσος. Επίσημο. Επίσημο. Ναι. Ένα φιλικό τώρα με την Τουρκία στην Ατάλεια και μετά είναι επίσημο. Και θα μας κουράσει τον Πέλκα να μην τον βάλει. Άστο. Και ο Βαλεριάνης. Ο Πέλκας και ο καημένος. Αυτό που θέλουν οι παίκτες να παίζουν στην Εθνική. Τι κουραστική που έχετε γίνει, φίλε. Τέλος πάντων. 10 μέρες διακοπές έκανε ο Πέλκας. Ναι, τίποτα. Επί της ουσίας. Τίποτα. Ο φίλος ο Χρήστος μας υπενθυμίζει και την τεράστια επιτυχία από τη Ρωσία τον Ολύσε. Α, ο Σεκουλίσε. Ναι. Δεν μου δίνετε. You don't give me iPad because I'm αύλο. Ε? Και, ναι. Το και τον Έτσετ που για μένα δεν ήταν κακή επιλογή. Ο Έτσετ απλά ήταν σε μυστήρια φάση της καριέρας του προερχόμενος από χρόνια τραυματισμού. Μετά έδειξε το παιδί και στην Ολλανδία και στην Σπάρτα. Ναι. Που πήγε. Σπάρτα Πράγα ή στη Σλάβια. Δεν θυμάμαι που πήγε. Σλάβια νομίζω. Γενικά τέλος πάντων έχουμε μπει σε μια φάση μεταγραφολογίας. Ο ΠΑΟΚ μιλάει και με back. Αυτή τη δεδομένη χρονική στιγμή και ρωτάει δεξιά και αριστερά και για άλλες θέσεις, για extreme, για four, για four. Ρωτάει για... κοιτάει λίγο τις τιμές που πάνε, που έρχονται κτλ. Είναι γεγονός ότι πάει σε αγορές και αυτό για να κερδίσει χρόνο. Ξέρει ότι τον ελεύθερο θα τον καθυστερήσει ο ελεύθερος παίκτης. Ναι. Εντάξει. Γενικά, τέλος πάντων, είναι μια κατάσταση η οποία μας κάνει να αισιοδοξούμε ότι μέχρι τις 26 του μηνός που θα μαζευτεί η ομάδα θα είναι έτοιμη για να μπει σωστά στην προετοιμασία και να καλυφθούν τα κενά, τα οποία κενά αυτή τη στιγμή εγώ δεν θα πω τόσο του Σάχοφ, αλλά θα πω των παιδιών που είναι τραυματίες, του Μαουρίτσιο και του Βιερίνια. Αυτός είναι ο μεγαλύτερος νταλγκάς που έχει έτσι. Ο Ράσβαν Λουτσέσκου. Επίσης, σήμερα νομίζω θα έχουμε και εξέλιξη με τον Γκάνιας. Ναι. Μέχρι σήμερα είναι να απαντήσει, νομίζω. Ναι. Η ΕΡΤ αφιέρωσε 3 ολόκληρα δευτερόλεπτα νωρίτερα στο ντου των φίλων της ΑΕΚ στο χάντμπολ. Ας το διάλογο. Άμα δεν είναι πάω κρεφίλε, τότε δεν έχει νόημα. Δεν είναι εμπορικό, κατάλαβες. 3 δευτερόλεπτα. Έδειξε λίγο τον αγώνα και τον ντου 3 δεύτερα. Αλλάξαμε θέμα. Το πήγαμε στο γύρο του 2004. Έπεσε καμιά μάπα ή τζάμπα. Κάτι μάπες, κάτι φωτοβολίδες με στο γήπεδο. Στυλό ή πυρσί. Από ό,τι είδα στο πλάνο, πρόλαβα πυρσί. Τέλος πάντων, αυτά είναι τα θέματά μας. Περιμένοντας τον Γκάνια σήμερα, που νομίζω κουτσά στραβά θα δεχτεί. Πού να πηγαίνεις, δεχόσαι εδώ. Άραξε εδώ μια χαρά, σε αγαπάμε, σε κάνουμε.
Για μένα ο Κάνιας είναι ποιοτική λύση βάθους. Είναι, πώς είναι. Δηλαδή η εξέλιξη του ΠΑΟΚ μειώνει την συμμετοχή του, αλλά αυτό δεν πάβει να τον καθιστά απαραίτητο στο ρόστερ. Και για ψυχολογικούς λόγους είναι σούργελο. Είναι άνθρωπός μας. Ναι, είναι. Είναι δηλαδή, μπορεί να, εκεί που είμαστε όλοι για κατάθλιψη, να μας κάνει ένα κάτω. Το είχε πει και ο Σάκο. Δεν μπορεί να το Σάκο πρόσφατα. Και να μην γελάς. Ναι, δεν γίνεται. Γενικά είναι ένα παιδί θετικό. Εγώ γενικά με τους θετικούς ανθρώπους τους βλέπω ένα κλικ πάνω. Ναι. Γιατί ξέρω πόσο καταλυτική μπορεί να είναι σε οργανισμούς που είναι υποπίεση ανά πάσα στιγμή. Μπορεί κάποιος ποδοσφαιρικά να μην τον εκτιμά και πολύ, αλλά εγώ όταν το συνδυάζω το ποδοσφαιρικό με αυτό, για μένα είναι απαραίτητο. Δηλαδή, στη ζυγαριά κάνει Σάχοφ, παρότι ο Σάχοφ έκανε εκπληκτικό δεύτερο γύρο. Έκανε όντως. Προτιμώ τον Κάνιας. Επίσης, όχι ότι ο Σάχοφ είναι κακό παιδί, εκπληκτικό παιδί, πολύ σοβαρός επαγγελματίας και δίνει το παράδειγμα μες στην ομάδα. Εντάξει, μην είναι αδικό το Σάχοφ. Ναι. Απλά στις λεπτομέρειες μπορεί να πάω με Κάνιας εγώ. Επίσης, για το θέμα Σάχοφ, γιατί πολλά ακούστηκαν, αν κατάλαβα καλά με τα μαθηματικά μου, ζητούσε 700-750 χιλιάδες. Καλά κατάλαβες. Ναι. Εντάξει. Η Μπαρτσελώνα, ας πούμε ρε φίλε, ότι γυρίζει ο Μαουρίτσιο. Και ας πούμε ότι ο Ισμαήλ έρχεται στον ΠΑΟΚ και παίρνει θέση βασικού και ναι, ταιριάζει με τον Μαουρίτσιο. Ωραία. Η Μπαρτσελώνα έχει τον Μπούσκετς, έχει τον Ράκητιτς, έχει τον Αρτούρ και τέταρτος είναι ένας από τις ακαδημίες. 750.000 δεν παίρνει. Όχι, δεν παίρνει, όχι. Τι να κάνω τώρα δηλαδή. Γιατί πιθανότατα ο Σάχοφ μέσα στη σεζόν να βρεθεί και τέταρτος. Ναι, υπάρχει σοβαρό δεχόμενο. Σήμερα είναι δεύτερος. Αλλά υπάρχει δεχόμενο να βρεθεί τέταρτος. Είμαι εγώ τεχνικός διευθυντής. Πώς δικαιολογώ στο μεγάλο μέτοχό μου ότι ο τέταρτος μου κεντρικός χαφ παίρνει περισσότερα από τον τέταρτο της Μπαρσελόνα? Θα μου πει Σταύρο, ο πέμπτος είναι ο Βέρμπλουμ, παίρνει 1,5 εκατομμύριο. Δικαιολόγησε πρώτα αυτόν και βλέπουμε. Ναι, αλλά. Είναι ιδιαίτερη περίπτωση όμως αυτή. Ναι. Είναι ανανέωση. Δεν είναι το λάθος να το παραλάβεις με λάθος. Θα πρέπει να υπάρχει μια κλίμακα συμβολέων. Για παράδειγμα, στον ΠΑΟ, κάθε στιγμή όποιος και να έρθει, όποιος και ο Θεός. Εντάξει. Δεν μπορεί να παίρνει 1 ευρώ παραπάνω από το Βιερίνια. Δεν μπορεί, όχι. Απαγορεύεται. Του Βιερίνια το συμβόλαιο είναι το maximum και είναι και η ασπίδα για να μην ζητάει κάποιο παραπάνω. Ότι καλό σε φίλα, δεν μπορώ να δώσω παραπάνω το Βιερίνια. Ναι. Ναι, που είναι ο ηγέτης μου. Που πήρε την μπάλα από το σπίτι του και την έβαλε 5 φορές μέσα για να πάρω το πρωτάθλημα. Ωραία. Που έχει συμμετοχή ουσιαστικά από το περσινό κύπελο μέχρι και σήμερα σχεδόν σε όλα πριν το τελικό του φετινού, που έχει δημιουργήσει ένα μέταλλο στην ομάδα το οποίο ξέρω εγώ μπορεί να χτίσω σε αυτό 20 χρόνια ναι, παρουσίας, που είναι και καλός μεσάζοντας να κλείνει. Εγώ αυτά, ναι, εντάξει, εντάξει. Ναι, εγώ αυτά τα κούβερε σε σίγουρα όταν είμαι αρχικό σε μια ομάδα θα πάρω ένα παίκτη που το χρειαζόμαστε και το πω αδερφέ, αυτά είναι τα αυτονόητα. Κάτσε λίγο, συμβαίνει αυτό. Ο Κοζεϊσά όταν χάναμε έπαιρνε τηλέφωνο όλους τους συμπαίκτες στο σπίτι. Έναν έναν. Και πολλές φορές βγήκαν και έξω και τους ζάλιζε για κανένα τρίωρο. Ναι. Εντάξει. Αυτά είναι, αυτός είναι ο αρχηγός. Αλλά το top συμβόλαιο του ΠΑΟΚ είναι του Βιερίνη. Τέλος. Ναι. Δεν μπορεί να πάει παραπάνω. Για το Θεό τον ίδιο. Ναι, και είναι αυτό που λες, ότι το ένα λάθος δεν μπορείς να το διορθώνεις συνέχεια με επόμενο λάθος. Γιατί μετά όλοι θα ζητάνε τα διπλάσια αυτά που παίρνουν, συνεχώς. Εκεί δεν υπάρχει λογική. Πάντως, για να το κλείσουμε και αυτό, έναν Κάνιας σε μια σεζόν που θα έχει 36 παιχνίδια στο ελληνικό πρωτάθλημα. 46 παιχνίδια με 50 συνολικά. Ναι. Το κύπελλο. Τι λέω, ρε. Ευρώπη θα παίξουμε 4 σίγουρα. Ναι. Καλοκαίρινο. Και αν πας σε ομίλους. Είναι άλλα 6. Είναι άλλα 10. Κύπελα μειώθηκαν. 16, 8, 4, άλλα 4 με 5 κυπέλου. Ναι. Είναι μια, αυτό που μια. Είναι 50-50. Αλλά 50 μάτς. Να έχεις τον Κάνιας τρίτο-τέταρτο. Ούτε τον Παπά. ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ Παζιόνιος. Παζιά είναι δύσκολο αστέριο. Στο κυπέλο.
Σταύρο. Ναι. Κυριακή. Ναι. Και Τετάρτη. Τετάρτη παίζει Real Pauk. Δεν πα στη Real. Στέλνει την ΚΑΠΑ 20. Για να διαμαρτυρηθεί για αυτό που γίνεται στο Champions League. Τέλο πάντων, απαραίτητο είναι γιατί και τα παιχνίδια είναι νωρί. Α έχουμε και κάποιο σίγουρο στο μυαλό μα. Για τα πρώτα. Και βλέπουμε. Εγώ έτσι το σκέφτομαι περισσότερο. Δεν ξέρω τι θα γίνει στην πορεία. Με επιστρέφονται με τον Μαωρίσιο να επιστρέφει και τον Βέρμπλουμ να επιστρέφει. Ερωτηματικό σε την κατάσταση. Γιατί εντάξει. Στα πρώτα παιχνίδια. Στα πρώτα δεν υπάρχει Βέρμπλουμ στο κεφάλι του Λουτσέσκου. Τώρα που μιλάμε. Αυτό. Άρα ένα σκάνιας ξέρει... σου δίνει μια, μια σιγουριά. Κάνιας, τι... Μίσιτς. Αν θα είναι ο Βραζιλιάνος. Εντάξει. Και μπορούμε να πάρουμε και άλλο κεντρικό χαφ, εντάξει. Ξεκάθαρα, δεν είναι αφαιρείτο, εντάξει. Ναι. Δεν είναι απίθανο. Τέλος πάντων, πάμε στο διάλειμμα. Έχουμε και τις λύσεις των συμβολέων, έχουμε και, και διάφορα άλλα θέματα να συζητήσουμε. Αλλαγές Super League και έπο. Αλλαγές Super League, βεβαίως. Ναι, γιατί χθες όταν τελειώσαμε την εκπομπή δεν ήταν ακόμα όλα σίγουρα. Οπότε δεν σα είπα τι θα γίνει, τι. Το είπα. Ναι, είπαμε το μόνο το ένα κομμάτι. Το έχουν βγει διάφορα για το κύπελο και αυτά. Πάμε να συζητήσουμε λίγο για τη δομή του ελληνικού ποδοσφαίρου από του χρόνου και μετά. Λοιπόν, μαζί μας το Ρίτζι Καζίνο και το Θέατρο Βεργίνα. Ακόμα 4 παραστάσεις. Ο Λαός Τραγούδι θέλει ένα μοναδικό αφιέρωμα στον τεράστιο και αξεπέραστο Στράτο Διονυσίου. Από Άγγελο Διονυσίου, Στέλιο Διονυσίου και Διαμαντή Διονυσίου στο Θέατρο Βεργίνα. 7 και 8 Ιουνίου οι δύο επόμενες παραστάσεις. Οπότε κάνετε τα κουμάντα σας. Μαζευτείτε είτε είστε εκείνη τη εποχή με τα τραγούδια του Στράτου να είναι στην πρώτη γραμμή, είτε οι νεότεροι που εντάξει υπάρχουν πάρα πολλοί. Και νέοι άνθρωποι που αγαπάνε το Στράτο, ένα πολύ εξαιρετικό αφιέρωμα. Όσοι έχουν πάει στο Θέατρο Βεργίνα έχουν φύγει ενθουσιασμένοι. Εισιτήρια στα ταμεία του καζίνου φυσικά όλο το 24ωρο, ticketservice.gr και στα καταστήματα public ωράριο καταστημάτων. Μαζί μας είναι η Αναδομό, η οποία προσφέρει προνομιακά πακέτα για ανακαίνιση του σπιτιού σας ή του επαγγελματικού σας χώρου με πάρα πολλές επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οικονομική δυνατότητα βασικά. Οι καλύτεροι συνεργάτες θα φτιάξουν όλα όπως πρέπει με συνέπεια στο χρονοδιάγραμμα. Αναδομπαμπανακίνηση.gr το site για να πάρετε μια γεύση από ανακαίνιση σπιτιών και επαγγελματικών χώρων. Και η στίχημα είναι μαζί μας. Ο μέγας οργός του ΠΑΟΚ που θα μείνει για πολλά χρόνια ακόμα. Και για τα επόμενα τρία χρόνια, σίγουρα. Πολλές επιλογές. Σήμερα είναι τελικός του Europa League. Οπότε εκεί δοκιμάζετε την τύχη σας με πάρα πολλές και διαφορετικές αποδόσεις και ειδικά στοιχήματα. Τι παίζουμε σήμερα, αγάπη, στο τελικό. Δεν έχω δει ακόμα τα ειδικά, θέλω να δω τι έχει. Τα ειδικά είναι πάρα πολλά, είναι κοντά στα 450. Εγώ, 2,25 Chelsea, 3,70 το Χ, 3,5 το διπλό. Πολλά προβλήματα. Συστήχημα με μηδενική κανιότα. Θέλω αυτό το Σάρι που αποχώρησε εκνευρισμένος από την προπόνηση, ναι. Γενικότερα πολλά θέματα. Νικητής τροπέου Chelsea 1,65, Arsenal 2,25. Θα το δούμε στην πορεία. Έχει και τένις Roland Garros αυτές τις μέρες, οπότε υπάρχουν και εκεί επιλογές. Έχει τένις, δεν μας λες κανένα σημείο όμως, έχει τένις. Πες μας κάποιο σημείο, αγάπη. Τένις τέτοιο δεν λέει σημεία, αρεσί. Πες μας κάτι να ποντάρουμε, αγάπη. Θέλω να βγάλω χρήματα. Μην κολλάσεις λέξεις. Μην κολλάσεις λέξεις, ναι. 3-1, ρε φίλε, ο Τσιτσιπάς χάνει 0-1 σετ. Α, Τσιτσιπάς με τον Κουντελιέν. Ασχολείσαι με το τένις, πες μας ένα σημείο. Να ποντάρουμε. Κάποιο σετ, κάποιο game, κάποιο αυτό, δεν ξέρω τι θα κάνει. Πάει τελικό Ναδάλ. Μπορεί και με Τζόκοβιτς. Πολύ καλό. Και θα το πάρει Ναδάλ. Θα σκεφτώ και θα σου πω. Λοιπόν. Στο χώμα δεν χάνει. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε με τα υπόλοιπα. Επιστρέψαμε. Εδώ είμαστε. Πάω 24. Λίμπερο 104. Και Σταύρος Κόλκας σήμερα εδώ. Και Στέργιος Αναστασιάδης. Με μια είδηση σοκ, Σταύρο. Όχι πάλι με αυτό. Κατέρευσε ο Τζον Σνόου σε κέντρο αποτοξίωσης λόγω στρες και αλκοόλ. Πω. Δεν άντεξε το τέλος της σειράς και τον κατέβαλαν η ένταση των τελευταίων μηνών και αρνητικές κριτικές. Μακρύσαμε. Είδες. Αυτός μπορεί να έχει και μια 10 εκατομμύρια στην άκρη αυτή τη στιγμή, Στέργιο. Θα πει ένα βάλε κατευθύνσεις. Είδες, Σταύρο, τα λεφτά δεν φαίνουν την ευτυχία. Σε μένα τα λες. Μπορεί να έχει το κινητό του ο Σνόου, ας είχα την υγειά μου και εσύ είναι φτωχός. Να χτυπάει έτσι. Ωχ, τι ωραία πράγματα. Λοιπόν, είχαμε χθες τη συνεδρία της Σούπερ Λίγκας. Ο Κύβος ερήφθη, βγάλαν άκρη με τη μία. Απορρίφθηκε η πρόταση Λισάνδρου για ενδιάμεσο γύρο να παίζει, λέει, ένας όμιλος, ο πρώτος, ο τρίτος, ο πέμπτος, η ζυγή και η μονή. Θα μπερδευόμαστε μεταξύ μας.
και προκρίθηκε. Αν τώρα βάλε κάποιον να τον βάλει τον Τζαμπά να καταλάβει ποιο παίζουμε. Ούτε καν. Δηλαδή άσυτο, μακριά. Και προκρίθηκε μία λύση που από τη στιγμή που δεν θα μπορούσαν να, τα play-off να αποφευθούν, που θα ήταν το ιδανικό νομίζω, είναι η καλύτερη. Ιδανικό και άκου να δεις τώρα. Μην κοιτάμε πώς είμαστε σήμερα. Σήμερα ναι, εννοείται. Πρώτοι, έχουμε πάρει το πρωτάθλημα και θεωρούμε ότι μπορεί και τον χρόνο να είμαστε πρώτοι και να πάρουμε το πρωτάθλημα. Εντάξει. Υπάρχει ένα ξεκάθαρο πρόβλημα εμπορικότητας του προϊόντος. Ένα πρόβλημα το οποίο έχει χτυπήσει την πόρτα ήδη με τα τηλεοπτικά, έχει σπάσει η κρατική διαχείριση, μπήκε χαριστικά η κρατική τηλεόραση για να σώσει την παρτίδα. Σε επίπεδο χορηγιών μιλάμε, είναι μηδέν, μηδέν πραγματικά, δηλαδή δεν υπάρχει τίποτα. Άρα λοιπόν έπρεπε αυτή την εποχή να βρεθεί μια φόρμουλα για κάτι πιο εμπορικό. Υπήρχαν τρεις λύσεις, αυτό που είπατε που δεν το κατάλαβε κανείς ποτέ του Λισάνδρου, ναι. Το 1-6 και το 1-4 με αντίστοιχα play-out 7-14, 5-14. Ναι, ναι, ναι. Να γίνουν τρεις κατηγορίες τέλος πάντων στα ναι. Play-off και στα play-out. Ναι. Έχουμε λοιπόν και λέμε από τη στιγμή που μπαίνει και ο πρώτος στα play-off έχουν αξία τα play-off. Δεν έχουν εκείνη την κωμωδία που ζούσαμε για τη μάχη της δεύτερης θέσης με σκασμένες ομάδες και όχι ιδιαίτερα αυξημένο κίνητρο με τις τελευταίες αγωνιστικές να είναι διαδικαστικές στις περισσότερες έτσι. Των περιπτώσεων. Από τη στιγμή που παίζεται ο πρωταθλητής στα play-off, άρα αυξάνεται σημαντικά ο δείκτης εμπορικότητας του προϊόντος. Ναι. Από τη στιγμή που θα παίζονται θέσεις στην Ευρώπη, όχι θέσεις στην Ευρώπη, τα play-out τέλος πάντων στο 7-14 και εκεί υπάρχει ένας αυξημένος δείκτης εμπορικότητας. Μονή αγωνιστική, ναι. Όχι διπλή. Ναι, μονή. Ανάλογα με τη θέση που έχεις κατακτήσει, έτσι. Τη βαθμολογία που έχεις, μπλα 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 μπλα. Δεν θα είναι όλα εμπορικά τα παιχνίδια. Εκεί όχι, ναι. Αλλά θα είναι σίγουρα περισσότερα από αυτά που υπάρχουν ήδη. Άρα λοιπόν, έχοντας μειωθεί οι ομάδες κατά δύο, με 14 ομάδες, και έχοντας αυξήσει τον δείκτη εμπορικότητας μέσα στα play-off, το προϊόν ξεκάθαρα είναι πιο. Έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον, θα πω εγώ. Πιο ελκυστικό, ναι. Ναι. Θα μεταφερθεί η βαθμολογία λογικά ως έχει. Ναι. Δηλαδή στο σενάριο που παίζαμε play-off Στέργιο, τι θα είχαμε φέτος. 80 ο ΠΑΟΚ, 75 Ολυμπιακός, 57 η ΑΕΚ, 52 Ατρόμητος, 49 Άρης και 38 Πανιόνιος. Από τις θέσεις 1 ως 6. Μάλιστα. Θα είχε ενδιαφέρον η διάδα μόνο... σε 10 μάτς. Ναι. Θα είχε ενδιαφέρον... Με 2 ΠΑΟΚ Ολυμπιακός και 2 ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Ναι. Θα είχε. Θα είχε ενδιαφέρον. Εδώ εγώ φοβάμαι τα κολομπαριλίκια. Ναι. Πες το Ταβούνι και Λαβίν. Ναι. Δεν θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Ναι. Λόγω της διαφοράς ΠΑΟΚ Ολυμπιακού με τους υπόλοιπους. Ναι. Καλά, στα play-out θα είχαμε κλάμα, εντάξει, γιατί θα ήταν ο Απόλλων με 10 και ο Λεβαδιακός με 21, η Λαμία με 37. Ναι, δύο... Δηλαδή και να μην κατέβαινε η Λαμία, πάλι δεν προλάβαινε να μπει σε... Σε μπελάδες. Ναι, αλλά δεν θα πέφτει. Αλλά ενδεχομένως δεν θα είναι κάθε χρόνο έτσι τα πράγματα. Υπάρχει ένας κίνδυνος όμως να είναι. Τέλος πάντων, είναι μια αρχή. Σίγουρα θα εμφανίσει παθογένειες. Σίγουρα θα εμφανίσει κάποια στοιχεία τα οποία θα χρήζουν βελτίωσης. Σίγουρα όμως είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Γιατί κακά τα ψέματα, παιδιά, ή κάνουμε πρωτάθλημα με 12 ομάδες που δεν το κάνει ποτέ κανείς. Εντάξει. Και να αποφασίσουμε ότι το προϊόν δεν θα είναι μακράς διάρκειας ή βάζουμε play-off. Γιατί το πρωτάθλημά μας είναι για 12 ομάδες. Τέλος πάντων, κύπελο. Κύπελο, οι ομάδες παίζουν οι Ευρωπαίοι θα μπαίνουν στους 16. Όπως πρέπει να είναι. Τελικό κυπέλου. Τελικό κυπέλου μονός σε ουδέτερο γήπεδο. Αυτό περιμένουμε να διαβάσουμε και στην προκήρυξη, η οποία μπορεί και σήμερα να γραφτεί και να δικαίωση ανακοινωθεί. Δικαίωση και εδώ. Απόλυτη δικαίωση και λογικό. Παίζαμε στην έδρα της ΑΕΚ τους δύο τελευταίους τελικούς, παιδιά. Ναι. Ξέχωρα αν τους πήραμε. Ξέχωρα αν εγώ έγραψα 50 φορές ότι προτιμώ να παίζω στην έδρα τους γιατί αυτοί έχουν την περισσότερη πίεση. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι δίκαιο. Ναι, και ότι πάντα εγώ θα πρέπει να το κερδίσω και αυτό. Ναι.
και αποδείχτηκε στο παιχνίδι ότι όντως έχουν την περισσότερη πίεση. Όταν φάγανε τον γκολ φέτος, λυγίσανε. Τελειώσανε. Εντάξει. Ξέχωρα από αυτό. Ξέχωρα ότι φέραμε τις συνθήκες του αγώνα σε ένα επίπεδο τέτοιο ώστε να είναι αυτοί πιεσμένοι. Αυτό δεν έχει να κάνει με το γεγονός ότι είναι άδικο το να παίζεις στο ΆΚΑ. Ναι, γιατί να βάζω ένα εμπόδιο στον εαυτό μου. Δεν είναι δίκαιο αυτό το πράγμα, δεν γίνεται πουθενά. Για ποιο λόγο να γίνει. Και επιτέλους φεύγουν οι όμιλοι βασικά από το κύπελλο. Που φτάνει αυτό το πράγμα. Ναι. Δεν είχε κανένα ενδιαφέρον. Αυτό με τους ομίλους δεν είχε κανένα ενδιαφέρον, όντως. Δηλαδή ούτε καν η πρώτη αγωνιστική πολλές φορές δεν είχε ενδιαφέρον. Πόσο μάλλον η συνέχεια. Κανένα ενδιαφέρον και νομίζω έχει απόλυτη λογική ότι φεύγει αυτό το μοντέλο. Ναι, το λέγαμε και χθες, θα πρέπει κάποια στιγμή να αποφασίσουμε το μοντέλο όμως. Ναι. Να διατηρηθεί αυτό σε να διατηρηθεί 5 χρόνια, ναι. Να μην έχουμε κάθε καλοκαίρι αλλαγή στο μοντέλο του κυπέλου. Φαντάζομαι έχουμε δοκιμάσει τα πάντα σχεδόν. Με ομίλους, χωρίς ομίλους, με μονούς αγώνες, με διπλούς αγώνες. Οπότε ας καταλήξουμε, γιατί είναι δείγμα μη σοβαρότητας. Όταν αλλάζει η δομή του κυπέλου κάθε ένα ή δύο χρόνια. Είναι αυτό που έλεγες χθες. Θα το ακούσουν στην Αγγλία και θα τραβά τα μαλλιά τους. Άσο, στην Αγγλία θα αυτοκτονήσουν. Ειδικά οι Άγγλοι που είναι το κύπελο ίδιο από το 1882, ας πούμε, εντάξει. Αλλά θα πρέπει κάποια στιγμή να καταλήξουμε σε ένα μοντέλο για το πρωτάθλημα και σε ένα μοντέλο για το κύπελο. Δεν γίνεται να αλλάζουν κάθε δύο χρόνια. Και κάθε Μάιο και Ιούνιο να έχουμε όχι ενστάσεις, όχι αιτήσεις, να πέσει κι αυτός, να ανέβει κι ο άλλος. Ας καταλήξουμε κάποια στιγμή στο ποια μοντέλα μπορούμε να υποστηρίξουμε και είναι τα πιο εμπορικά. Για να το κλείσουμε, εγώ προσωπικά μου αρέσει και είναι ένα, σου δίνει το αίσθημα της δικαιοσύνης το ότι οι ομάδες μεταφέρουν τους βαθμούς στα play-off ή στον τρίτο γύρο. Δηλαδή μπορεί κάλλιστα να χαρακτηριστεί και σαν τρίτος γύρος. Ναι, 10 παιχνίδια, δεν είναι. 10 παιχνίδια. Μπορεί κάποια στιγμή. Επίσης θα φύγει από πάνω σου στη διάρκεια τη σεζόν αυτό το. Η πίεση της κάθε αγωνιστικής. Δηλαδή θα παίζεις πιο απελευθερωμένα, πιστεύω. Όχι ότι δεν θα έχεις την ίδια προσέγγιση. Την ίδια προσέγγιση θα έχεις. Απλά θα έχεις πάντα στο πίσω μέρος του μυαλού σου ότι μπαίνουμε σε μια διαδικασία play-off μετά. Ναι, δεν θα έχεις αυτό πρέπει σε κάθε αγώνα γιατί ξέρεις ότι έχεις το περιθώριο να το γυρίσεις μετά. Ναι. Δεν θα σε πάρει από κάτω δηλαδή, ναι, αυτό θέλω να πω. Έχει λογική και αυτό. Τέλος πάντων, αυτή είναι η κατάσταση. Ευελπιστώ ότι τα play-off θα παίζονται μόνο με ξένους διαιτητές. Ναι. Αυτή είναι η κομβική περίπτωση και βέβαια ευελπιστώ ότι θα έχουμε οπτικές ίνες, παιδιά, σε όλα τα γήπεδα. Δεν θα έχουμε σταυρό οπτικές ίνες. Το έχω πει εδώ και 20 μέρες ότι θα ξεκινήσει και εδώ θα είμαστε. Να έχουμε την υγεία μας που λέγει και ο Στέλιος, ο Κονταντζίδης. Λοιπόν, δεν θα έχουμε σταύρο οπτικές ίνες. Θα ξεκινήσει το πρόβλημα χωρίς VAR και στην καλύτερη θα πούνε πάλι να στα ντέρμπι να δούμε ή στο ΆΚΑ μόνο ή στο Καραϊσκάκι, στην Τούμπα, δεν ξέρω. Εδώ μιλάμε, η κατάσταση είναι αστεία, εντάξει. Η κατάσταση είναι αστεία. Όταν σου βγάζουν σαν επιχείρημα ότι να οι οπτικές ίνες και ο διαγωνισμός και αυτό και τα λοιπά. Ήταν βέβαιο ότι δεν θα έχουμε στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος. Ανεξάρτητα τι λέγανε οι υφυπουργοί και όλοι οι εμπλεκόμενοι. Θα δείτε ότι θα ανακοινωθεί τον Αύγουστο, αρχές Αυγούστου πριν το πρωτάθλημα που ξεκινάει 24 νομίζω. Ναι, 24. Ότι δεν προλαβαίνουμε, για λόγους ισονομίας θα πάει από το δεύτερο γύρο. Εγώ στο μυαλό μου αυτό έχω το σενάριο. Οι άνθρωποι είναι ανίκανοι. Γενικότερα. Όλο το σύστημα με τους διαγωνισμούς, αυτό, ναι, τις προκηρύξεις των διαγωνισμών κτλ. Ψιλοκινείται μου πάνε εμένα. Θα δούμε. Αν θα δικαιωθείς εσύ ή αυτοί που μου είπαν αυτό το πράγμα. Ότι εγώ θα χαρώ να δικαιωθούν αυτοί που είπαν αυτό το πράγμα για να έχουμε αντιπότερη αγωνιστική VAR. Και να μην έχουμε τον κάθε επικραμμένο να κυρώνει τα γκολ του ΑΚΠΟΜ 2-2. Εδώ φάγανε τον ΑΚΠΟΜ γκολ στην ΠΑΕΠΑΟ χθες. Τι φοβερό ήταν αυτό, ρε. Κάνουν ένα πινακάκι με, με τις πρώτες σκόρες τέλος πάντων και βάζουν 7 γκολ στον ΑΚΠΟΜ. 8 γκολ ο ΑΚΠΟΜ φέτος. Στα δευτερόλεπτα σχολιάζει εννοείται ο ΑΚΠΟΜ από κάτω ότι είναι 8. Διορθώνεται, εντάξει, εννοείται και μετά λέει: εντάξει, το πιο σημαντικό είναι να κερδίσει. Έγινε τσούπα. Ρε τσούπα, καημένη δηλαδή. Μα δεν είχε και καημένο, είχε δίκιο. Έχει και να τα κυρώνουν όλα τα καθαρά. Κοίταξε, αγάπη. Ο Σταύρος το γνωρίζει αυτό. Ό,τι χειρότερο μπορεί να κάνει σε έναν επιθετικό
Είναι να του φας γκολ. Συμφωνεί, Σταύρο? Προφανώς. Και πάνω σε αυτό να πω, μπορείτε να καταλάβετε την οργή του Σταύρου Σαράφη όταν σε εφημερίδα τον φάγανε 30 γκολ 35. Ναι. Ναι, σε αφιέρωμα. Γιατί ο συνάδελφος, λόγω απειρίας τότε, είχε κοιτάξει το Wikipedia και όχι κάποιο άλλο. Ναι. Και παίρνω εγώ τηλέφωνο για κάποιο άλλο λόγο τον Σταύρο Σαράφη. Δεν πολύ κατάλαβε ποιος τον πήρε τηλέφωνο. Και τα ακούω για 5 λεπτά. Α, έφτιαξες εσύ. Όχι, ναι, ότι έφτιαξα εγώ. Δεν είπα τίποτα, γιατί δεν είχε άδικο ο Σταύρος. Ναι. Σου λέει, ρε φίλε, κάτσε. Μου έβαγες 30 γκολ, 40, πόσα μου έβαγες, δηλαδή. Σε παρακαλώ. Ο πρώτος κόρης στην ιστορία του ΠΑΟΚ. Ο Σταύρος Σαράφης. Οπότε, από επιθετικούς καλά είναι να μην τους τρώτε γκολ. Καταρχήν να μην τους ακυρώνετε σε πρώτη φάση. Ναι, ο Τσούμπα είχε και ακυρωμένα πολλά, του ακύρωσε και να είπα. Σου λέει πόσο. Ήταν και κομβικό, γιατί τον καβάλωσε ο Ζαμπά. Ναι. Και πανηγυρίζει από κάτω ο Ζαμπά, δεν ξέρω. Είναι μαζί με το τρακπό που σχολιάζει από κάτω από ο Ζαμπά. Καλά, ο Ζαμπά βέβαια μπορεί να μην κατάλαβε ότι μετά ήταν λάθος, γιατί λίγο το μυαλό είναι αλλού. Ένα από τα καλά που διάβασα αυτές τις μέρες είναι, υποτίθεται στη Κομιθεία Λουτσέσκου Βαρέλα, ότι αν δεν ανανέωνες, θα σε έπαιρνα κάθε μέρα τηλέφωνο 5 ώρα το πρωί και θα σου έλεγα για μένα είσαι παίκτης του ΠΑΟΚ. Θα μπορούσε να το κάνει ο Ράσβαν. Εύκολα. Προκειμένου να μην είναι. Τσακαλέ. Ναι. Τσακαλέ στη ιδέα, κανένα καλό. Πολύ για μένα δεν είναι ένα νέο Βαρέλα. Όχι ένα άλλο καλό, καλό τσακαλέ. Τσακαλέ κάθε μέρα κάνει ένα που. Ένα top. Ακόμα και για τσακαλέ ήταν top. Έκανε ένα καλό. Δεν θυμάμαι τώρα. Πρόσφατα. Δεν υπάρχει τσακαλέ. Κάθε μέρα αυτό ο άνθρωπο κάτι κάνει. Το άλλο το top που διάβασα σήμερα είναι ότι για να πληρωθούν οι υπάλληλοι της ΠΑΕ Παναθηναϊκός πρέπει να πουληθεί παίκτης. Δηλαδή να είσαι υπάλληλος, ρε φίλε, της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, να είσαι στο γραφείο σου, να μην έχει πολλή δουλειά αυτές τις μέρες, φαντάζομαι, και να χαζεύεις τα site να περάσει το 8ωρο. Και να πέφτεις σε αυτή την είδηση, ρε φίλε. Πας και πιάνεις τον κουρμπέλι. Την εντολή να πληρωθούν οι υπάλληλοι. Άκου τώρα. Την εντολή να πληρωθούν οι υπάλληλοι. Τη ΠΑΕ Παναθηναϊκός έχει δώσει ο Γιάννης Αλαφούζων εφόσον πουληθεί κάποιος προσφυγιστής και προκύψουν έσοδα. Και προκύψουν έσοδα. Γιατί θα σου πει, ναι, πουλήσαμε ρε φίλε, αλλά δεν προκύψαν έσοδα. Γιώργο. Πρώτη είμαι 8 μήνες απλήρωτος. Τέτοια νούμερα υπάρχουν, να ξέρετε. Πολλοί μήνες είναι μέσα, πολλούς μήνες είναι πίσω οι υπάλληλοι της ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Και να ξέρει τώρα ο υπάλληλος που είναι, ξέρω εγώ, 5-6 μήνες, 7, 8, 10, ένα χρόνο να πληρωθεί. Θα περιμένει κι άλλο. Και να φάει και κατάλληλα από τον οπαδό που για να πληρωθεί θα πρέπει να πουληθεί παίκτη. Και ποιο θα πουληθεί? Κουρμπέλης. Μόνο Κουρμπέλης και Μπουζούκης. Δεν υπάρχουν άλλοι. Και Φορτούνης από τον Ολυμπιακό. Φορτούνης δεν ανανέωσε ακόμα. Όχι. Το παρακολουθούμε το θέμα. Καλά, θα πούλησαν τον πούλησαν 50 εκατομμύρια. Και με 60 τον πούλησαν, εντάξει. Πώς λέγανε για τις πρέσπες, θα λένε πουλήσατε τον Κουρμπέλη για να πληρωθούν οι υπάλληλοι. Τι πράγμα είναι αυτό, ρεσί. Και το Φορτούνι ο πρόεδρος. Λοιπόν, Τανάξιος ήταν μαζί μας και σήμερα σε αυτό το μισάωρο. Ο Σταύρος έχει πάει 25 φορές εκεί για να πάρει 25 παπούτσια. Πήρε παπούτσια. Ναι, ναι, πλαγκάζει να πει στη τύχη. Τρελώσε. Εδώ παίρνει και την καθημερινότητα 25 διαφορετικά. Νάξιους λοιπόν, Τσιμισκή μέσα στο τέλος στο νέο κατάστημα, πλατεία Αγίας Σοφίας φυσικά, Mediterranean Cosmos, πολλά στόκ ανατολικά, δυτικά και στο κέντρο, ελευθέρωση μενησέρους για όσους ταξιδεύουν και nac.gr με δωρεάν αποστολή και αλλαγή σε όλη την Ελλάδα. Μαζί μας είναι τα Data Labs, κέντρο διαβίου μάθησης, για όσους θέλουν να παρακολουθήσουν σεμινάρια στα τουριστικά, στην πληροφορική και τώρα που αρχίζει και καλοκαιριάζει και υποχρεώσεις μειώνονται για πάρα πολλούς, όχι για όλους, είναι μια ευκαιρία να βελτιώσετε τις δεξιότητές σας. Στα Data Lab σας προσφέρουν 30 tablets MLS δωρεάν σε όσους κάνουν εγγραφή εντός Ιουνίου σε οποιοδήποτε πρόγραμμα. Δωρεάν λοιπόν tablet MLS από τα Data Lab. Θα τηρηθεί φυσικά σειρά προτεραιότητας. Για περισσότερες πληροφορίες, Εθνικής Αμήνης 14α, τηλέφωνο 2310-22-2962 και datalabs.edu. Και μαζί μας ο Φτύκας, πλακάκια και είδη υγιεινής, με νέες προσφορές για όλο το καλοκαίρι, με προϊόντα πάντα από τους κορυφαίους ισπανικούς και ιταλικούς οίκους και με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας. Τηλέφωνο 2310-905-503 ή αν θέλετε περάστε μια βόλτα από τον Φτύκα, Απόλλωνος 3739 κάτω Τούμπα, πάνω από τον κήπο
του καλού. Πάμε στο τελευταίο διάλειμμα και επιστρέφουμε να μπούμε στην τελική ευθεία. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Έχει ένα θέμα στο ΠΑΟΚ 24 μετά από αναφορά της UEFA στο ποιες ομάδες είναι αυτές που πανηγύρισαν και πρωτάθλημα και κύπελο στις χώρες τους. 15 στο σύνολο, αγάπη. Ναι. Ή μπορούμε να πούμε ο ΠΑΟΚ και άλλα 14. Στην Αυστρία το πέτυχε η Σάλτσμπουργκ, στη Βοσνία το Σαράγεβο, ή Σαράγεβο μάλλον. Η Σλάβια Πράγα του Μίροσλαβ Στοχ στην Τσεχία. Η Σίτι στην Αγγλία, που νομίζω η Σίτι πήρε και το League Cup. Ναι. Άρα η Σίτι έχει ένα δικαίωμα να αισθάνεται καλύτερα από τους άλλους. Στη Γερμανία η Μπάγερ Μονάχου. Η Ντάνταρκ στην Ιρλανδία. Η Φερονικέλη στο Σαν Μαρίνο. Η Ντουντελάν στο Λουξεμβούργο. Η Σκόντο Ρίγα στη Λετωνία. Φυσικά ο Άγιαξ στην Ολλανδία. Η Κρατεά Ρόζεμπορκ στην Νορβηγία, η Celtic που ήταν νομίζω το τέταρτο συνεχόμενο double και παράλληλα έκανε και treble στη Σκωτία, είναι η 12η ομάδα, η Γαλατά Σαράι στην Τουρκία, η Σαχτάρ του Ντόνετς κλασικά στην Ουκρανία και στην Ουαλία η The New Saints. Αυτές είναι οι ομάδες που κυριάρχησαν σε απόλυτο βαθμό στα πρωταθλήματά τους. Δεν ξέρω αν θα βγάλει και λίστα η UEFA για τις ομάδες που παίξαν το καλύτερο ποδόσφαιρο, ναι, στις χώρες τους. Εκεί θα είναι ο Ολυμπιακός, όχι ο ΠΑΟΚ. Εκεί θα είναι μόνο ο Ολυμπιακός. Ναι, θα είναι καμιά άλλη ομάδα. Από την άλλη, Στέργιο, οι ακαδημίες του ΠΑΟΚ εξαπλώνονται παντού. Μετά το τουρνουά στο Κατάρ που λέγαμε χθες. Στο Κατάρ. Ναι, η K17, η 15 και η 11. Άντε, η άλλη είναι μεγάλη, η 11. Πα στο K11 στο Κατάρ. Εσύ που πήγαινε σε 15 χρονών, στην Κοζάνη, στη Χερόσυνα. Η K19 θα πάει στην Ζυρίχη, στο τουρνουά Blue Star, που είναι πολύ γνωστό εδώ και χρόνια, εδώ και 80 χρόνια. Η K19 θα είναι και φέτος εκεί. Στον όμιλό της είναι η Μπενφίκα, η Ζυρίχη, η Seattle Sounders και η Βασιλεία. Καλός όμιλος. Σήμερα έχουν 29, Ναι. Σήμερα αναχώρησε η K19... για την Τζιρίχη, αύριο ξεκινούν οι αγώνες. Τρία μάτσα αύριο. Αύριο και ένα την Παρασκευή με τη Βασιλεία. Καλό φινάλε, καλό φινάλε για την ομάδα του Παύλου Γκαρσία. Ναι, είναι σχεδόν όλα τα βαριά χαρτιά της K19 από ό,τι βλέπω. Σημαίων Παπαδόπουλος, Μπαλωμένος, Τσαούσης, Θεοδωρίδης, Διαμαντής, Μιχαηλίδης, Αβεντισιάν, Τσοπούρογλου, Τσιγκάρα, Μανιώτη, Χατζηστραβό, Καράκουτη, Αλαμούρα, Γκαργαλατζίδη, Γαϊτανίδη, Δούμητση, Κωνσταντέλια, Καλουτσικίδη, Παναγιώτου και Τζοβάρα. Μαζί και ο λειτουργικό υπεύθυνο του ΠΑΟΚ Ακάδημη Κώστα Βούρτση και φυσικά όλο το team τη K19, Παύλο Γκαρσία, Κώστα Ιωσήφιδη, όλοι εκεί. Και ο Μύρο, μια χαρά είναι, ωραίο τουρνουά. Σπουδαίο τουρνουά γιατί έχουν περάσει από εκεί πάρα πολύ μεγάλα ονόματα όλα αυτά τα χρόνια. Μα τα έλεγε και χθε ο Γιάννη Βλάχο εδώ στην πολύ ωραία κουβέντα που κάναμε ότι. Αυτά τα τουρνουά είναι πολύ σημαντικά για όλους και σίγουρα πάντα υπάρχουν μεγάλα κέρδη για τους μικρούς του ΠΑΟΚ. Οπότε η K19 θα είναι εκεί, θα το παρακολουθήσουμε και αύριο και μεθαύριο. Έχουμε και άνθρωπο που είναι εκεί μαζί με την ομάδα και ό,τι χρειαστεί θα μας τα μεταφέρει όλα. Θα πάμε στο μπάσκετ. Κοίταξε, θα πάμε λίγο στο μπάσκετ. Τι έχει στο να μπάσκετ, λίγο... Στέργιο. Έλατε. Τι έχει. Τι περιμένουμε. Κινείται κάτι, όχι. Θα πάμε στο βόλεϊ. Περνάνε ημέρες. Δεν έχει κάτι, ρε πληθή. Θα μας το πει και ο Νίκος, αλλά... Λέω, όμως υπάρχει κάποια εξέλιξη, με κάποιο... Πιστεύω, Στέργιο, ότι αν είχε... Ένα ψήγμα αισιοδοξίας, κάτι να υπάρχει. Ο Νίκος τουλάχιστον θα μας το έχει μεταφέρει γενικότερα, οπότε δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποια εξέλιξη ουσιαστική. Έχει μια συνέντευξη στο ΠΑΟΚ 24, αυτή που έδωσε ο Νίκος Σταυρόπουλος το Σάββατο στη Φόρτσα, είπε αρκετά πράγματα. Μπείτε και διαβάστε τη δήλωση ο τεχνικός διευθυντής του Δικεφάλου, ο οποίος δεν έδειξε να φοβάται τα χειρότερα. Είπε, όχι, δεν φοβάμαι, ο ΠΑΟΚ είναι τεράστια ομάδα, ξέρει να αντιδρά. Οι κύκλοι είναι για να ανοίγουν και να κλείνουν. Θα βρεθούν σίγουρα άνθρωποι που θα είναι ικανοί, αν τελικά ο Μπάνε Μπρέλεβης δεν συνεχίσει, να διοικήσουν τον ΠΑΟΚ. Τονίζω και πάλι ότι ο κύριος Σαββίδης είναι από πάνω μας, είναι ο μεγάλος μας ευεργέτης. Δήλωσε μεταξύ άλλων ο Νίκος Σταυρόπουλος στη Φόρτσα. Για μένα δεν υπάρχει εναλλακτική όταν έχεις δίπλα στον κύριο Σαββίδη. Δεν πρέπει να ψάξει για κάτι άλλο, πρέπει να ενεργοποιηθεί ο κύριος Σαββίδης και μόνο αυτός. Στέργιο. Έχουμε τον Νίκο. Νίκο, τι γίνεται, ρε, εσύ.
Τι έγινε, ρε παιδιά, Νίκο, όλα καλά. Συγγνώμη που συνοχλούμε. Καλοκαιριάτικα. Εδώ του λέω ότι αν υπήρχε κάτι, θα μα το έχει πει έτσι κι αλλιώ. Θέλω να ακούσω τον Νίκο, ρε αγάπη. Γιατί... Θα απολογηθώ γιατί είμαι καλά με τον Νίκο, δηλαδή. Κοίταξε, υπάρχει κάτι. Όχι, επί τη ουσία δεν υπάρχει. Το ότι κάποιε ψιλοεπαφέ, κουβέντε, συζητήσει για το τι μέλη γενέστε από εδώ και πέρα γίνονται, αλλά όχι στην. Ένταση και τέλος πάντων στην κινητικότητα που θα έπρεπε να υπάρχει. Ναι. Είναι λίγο περίεργη εποχή, είναι η αλήθεια, με όσα γίνονται. Οπότε τα όσα γίνονται μπορεί λίγο να επηρεάζουν και αυτό το κομμάτι. Κοίταξε, ας κρατήσουμε ότι 5 είναι οι πρώτοι που δεν μαζεύονται, 12 πρέπει να είναι η δεύτερη, αν θυμάμαι καλά, Ιουνίου, η συνέλευση του ΓΣ, που εκεί όλο και κάποια κουβέντα θα γίνει δεδομένα με την παρουσία τέλος πάντων ανθρώπων του ΑΣ, μελών του ΑΣ και όλα αυτά. Τώρα, όσον αφορά το θεσμικό κομμάτι, δηλαδή τη διοίκηση της ΚΑΕ και τον ΑΣ, η επαφή του Μπάνε Πρέλευς με τον Θανάση Κατσαρή το τελευταίο καιρό έχει αυξηθεί πολύ. Αυτό όμως δεν φέρνει τίποτα άλλο πέρα από αυτό το οποίο λέω. Δηλαδή, ναι μεν έχει γίνει μια επαφή, ναι μεν έχει εκφραστεί η διάθεση της πλευράς Πρέλευς να τελειώσει την παρουσία της στη διοίκηση της ΚΑΕ. Από εκεί και πέρα κάτι άλλο δεν έχει προκύψει, ούτε επόμενη μέρα, ούτε κάποιο άλλο σχήμα να το πω, τουλάχιστον μέχρι τώρα. Νομίζω ότι αυτά που έχει πει ο Νίκος Σταυρόπουλος στη Φόρτσα δείχνουν το πώς σκέφτονται οι περισσότεροι και είναι φυσιολογικό. Είναι αυτό που έχουμε πει και άλλες φορές σε συνομιλίες μας, ότι την όποια απόφαση θα την πάρει ο Ιβάν Σαββίδης, άσχετα το τι θα γίνει με τον Πρέλεβιτς και τον Κατσαρή και ό,τι μπορεί να συζητηθεί μεταξύ τους, οτιδήποτε προκύψει για την ΚΑΕ, είτε αυτό είναι επενδυτής, είτε αυτό είναι μια διοίκηση άλλη, είτε είναι το οτιδήποτε, πρέπει να γίνει κουβέντα με τον Ιβάν Σαββίδη. Και πρέπει να γίνει κουβέντα με τον Ιβάν Σαββίδη και για το καθαρά τυπικό κομμάτι που έχει να κάνει με τα χρήματα τα οποία έχει δώσει αυτός στην ΚΑΕ, τα οποία υπάρχουν στην καρτέλα, και με το πιο ουσιαστικό, με το τι μπορεί να γίνει με τη δική του παρουσία στο σύλλογο και τον όποιον έρθει να αναλάβει, είτε αυτός είναι κάποια άλλη προσωπική διοίκηση που για μένα δεν είναι λύση, είτε είναι κάποιος τέλος πάντων επιχειρηματίας ή μια ομάδα τέλος πάντων μπορεί να αναλάβει τη διοίκηση της ΚΑΕ. Αλλά σήμερα που μιλάμε 29 Μαΐου, 29. Κάτι χειροπιαστό και κάτι ουσιαστικό δεν υπάρχει. Ούτε έχουν γίνει πια τόσες επαφές και συζητήσεις για την επόμενη μέρα. Πάντως, Νίκο, ήταν απόλυτος ο Νίκος Σταυρόπουλος στη Φόρτσα. Δηλαδή, σε ερώτηση για το αν θα πρέπει να αναζητηθεί και μία άλλη λύση εναλλακτική, η απάντηση είναι νομίζω ξεκάθαρη. Για μένα, λέει, δεν υπάρχει εναλλακτική λύση. Όταν έχει δίπλα στον κύριο Σαββίδη, δεν πρέπει να ψάξει για κάτι άλλο. Πρέπει να ενεργοποιηθεί ο κύριο Σαββίδη και μόνο αυτό. Κοίταξε, άποψή του είναι. Δεν είμαι. Είναι άποψή του, σαφώς. Δεν είναι άδικο. Αλλά... Η λογική όμως είναι η εξής. Εγώ το βλέπω λίγο σε πιο γενικό πλαίσιο. Ότι είναι αυτό που και πριν. Ό,τι και να γίνει, ό,τι και να είναι, ακόμα και σήμερα να έρθει ένας άνθρωπος να μιλήσει με τον Θανάση Κατσαρή και με τον Μπάνε Πρέλεβη, τέλος πάντων, ένας ισχυρός επιχειρηματίας, όπως και είναι αυτός, για να αναλάβει τη διοίκηση της ΚΑΕ. Πριν το κάνει αυτό, ή μάλλον αφού το κάνει, το επόμενο βήμα να μιλήσει με τον Ιβάν Σαββίδη. Σε όλα τα θέματα. Οπότε η όλη κατάσταση εξαρτάται από τον ίδιο. Επίσης θα πρέπει να κρατάμε υπόψη μας ότι όσον αφορά την δική του διάθεση δεν έχει αλλάξει κάτι. Δεν έχει προκύψει πουθενά ότι ναι, μπαίνω στο μπάσκετ και το αναλαμβάνω. Έτσι. Ναι. Ούτε έχουν εκφραστεί μέχρι στιγμής εν ώψη της επόμενης σεζόν διαθέσεις. Γιατί έτσι κι αλλιώς και στην όλη βοήθεια που υπήρχε τα τελευταία 2-3 χρόνια από πλευράς Ιβάν Σαββίδη, δεν υπήρξε κάποια συμφωνία το καλοκαίρι. Ναι. Έτσι, δεν υπήρξε δηλαδή ότι κάνω μια κουβέντα το καλοκαίρι, θα δώσει τόσα και προχωρούσε. Η όλη κουβέντα ήταν βλέποντας και κάνοντας. Έτσι, απλά είναι αυτό που έχω πει και άλλες φορές, ότι αυτό πρέπει πλέον να σταματήσει, ώστε όλοι να ξέρουν το τι και το πώς. Έτσι, και να μπορούν να πορευτούν. Πιστεύω ότι θα γίνει μια τέτοια κουβέντα εδώ που έχουμε φτάσει. Νίκο, είναι πιθανό το σενάριο να συνεχίσει ο Μπάνε Πρέλεβιτς και να βοηθάει ο Ιβάν Σαββίδης με τον τρόπο που βοηθούσε τα χρόνια. Δηλαδή να μην αλλάξει τίποτα. Για μένα αυτό είναι αδιέξοδο. Αν θες την άποψή μου. Αδιέξοδο είναι για μένα. Εγώ σου λέω αν είναι το σενάριο πιθανό. Κοίταξε. Δεν βλέπω τώρα που μιλάμε
αλλαγή δεδομένων για τον Μπάνε Πρέλεβιτς. Εμένα ο Μπάνε μου φαίνεται πολύ κουρασμένος με την όλη κατάσταση. Έτσι. Δεν μου φαίνεται να έχει την ίδια διάθεση που είχε πριν κάποια χρόνια. Ουσιαστικά και μέσα του το έχει αποφασίσει ότι δεν συνεχίζει. Mm-hmm. Από αυτό το ρόλο, έτσι, το ρόλο του Πρόεδρου, γιατί για όποιον παρακολούσε την πρόσφατη συνέντευξη που έδωσε στην Κοσμοτέ TV, είπε και ένα πράγμα ότι να είμαι σαν πρέσβης του ΠΑΟΚ. Σε μια ιδανική κατάσταση αυτό θα ήθελε να είναι. Δηλαδή, σε μια ιδανική κατάσταση εννοώ με μια ισχυρή οικονομικά διοίκηση, ο Μπάνε να έχει έναν τέτοιο ρόλο. Μέχρι τώρα που μιλάμε, δεν έχει προκύψει αλλαγή δεδομένων. Κρατάω πάντα ένα μικρό ενδεχόμενο, γιατί εντάξει, ποτέ δεν ξέρεις. Αν και ο Πρέλεβιτς γενικά δεν είναι άνθρωπος ο οποίος αλλάζει εύκολα την απόφασή του και γενικά αυτά που λέει, είτε δημόσια είτε ιδιωτικά. Οπότε δεν νομίζω να αλλάξει κάτι σε αυτό το κομμάτι. Τώρα, αν γίνει μια συνάντηση, έτσι, ανάμεσα στον πρόεδρο Ρασιτέχνη, στον Ιβάν Σαβίδη και τον Μπάνε Πρέλεβιτς, και από εκεί προκύψει ότι ο Ιβάν Σαβίδης μπορεί να δίνει de facto ένα συγκεκριμένο ποσό και έτσι να πορεύεται η ομάδα, okay, εκεί μπορεί να αλλάξει κάποια δεδομένα. Αλλά μέχρι τώρα που μιλάμε κάτι τέτοιο δεν φαίνεται να βγαίνει από πουθενά. Δηλαδή να υπάρχει ότι σας δίνω παιδιά 3 ευρώ, εγώ δίνω αυτά, τα άλλα από εκεί πέρα θα βγούμε όλοι μαζί να βρούμε μια άκρη για να έχει η ομάδα ένα συγκεκριμένο ποσό για να βγαίνει. Κάτι τέτοιο μέχρι τώρα δεν έχει γίνει. Ναι. Αλλά ξαναλέω ότι οποιαδήποτε κίνηση για να γίνει πρέπει να υπάρξει κουβέντα με τον Ιβάν Σαβίδη για να δούμε πώς θα είναι το αύριο. Νίκο, σε μεγαλύτερο κάδρο τι συμβαίνει στο κακόμοιρο ελληνικό μπάσκετ, τι περιμένουμε, τι γίνεται, έχουμε κάποια εικόνα και τέτοια. Θα σας πω κάτι, πρέπει να τελειώσει λίγο αυτή η σεζόν. Τώρα ξεκινάνε τα ημιτελικά σήμερα. Ποιος ασχολείται, φίλε. Και από εκεί και πέρα. Ούτε καν οι ομάδες που συμμετέχουν που λέω. Να σου πω λίγο κάτι, ποιος ασχολείται. Είναι μια ευκαιρία, ας πούμε, για την ΑΕΚ τον Προμηθέα να βρεθεί στο τελικό. Ναι, όντως. Τελικό θα φαίνεται. Εντάξει, οκ. Ας πούμε για τον Προμηθέα πρέπει να είναι ένα μεγάλο κίνητρο. Ναι. Εγώ, άμα έπαιζα στον Προμηθέα προσωπικά, θα το βλέπα. Ναι. Σίγουρα αυτά που έχουν γίνει προφανώς και έχουν ξενερώσει τους πάντες. Αλλά για μένα μετά το τέλος της σεζόν πια θα πρέπει όλοι αυτοί οι οποίοι κάθισαν τον προηγούμενο καιρό και με τον Ολυμπιακό μέσα, λέω εγώ, γιατί εγώ ξαναλέω δεν πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός θα παίζει την Α2 του χρόνου. Κάτι θα βρεθεί, κάποια φόρμουλα θα υπάρξει και ο Ολυμπιακός δεν θα παίζει την Α2. Ούτως ώστε του χρόνου το πρωτάθλημα να έχει αρχή, μέση και τέλος, να υπάρχουν συγκεκριμένες τιμωρίες για όλους, ανά πάσα στιγμή. Και βέβαια να υπάρξουν διάφορα θέματα τα οποία πρέπει να τρέξουν, που έχουν να κάνουν φυσικά με την Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας, που είναι μεγάλο πρόβλημα. Έτσι. Και σε αυτό το κομμάτι το οποίο μπορεί να παίξει μεγάλο ρόλο, βέβαια, με τα δεδομένα που φαίνονται να βγαίνουν στο κομμάτι το πολιτικό, δεν ξέρω κατά πόσο μια κεντρική διαχείριση στο μπάσκετ μπορεί να τρέξει. Εγώ πιστεύω ότι όλη η λογική της κεντρικής διαχείρισης είχε να κάνει και σε μια κουβέντα όσον αφορά την ΕΡΤ, όσον αφορά τον Υπουργό Αθλητισμού, τον κύριο Βασιλιάδη. Τώρα, αν αλλάξουν τα δεδομένα εκεί που όπως θέλουν να τα αλλάζουν, δεν ξέρω ποια θα είναι η μορφή της ΕΡΤ, δεν ξέρω πώς θα είναι ο Υπουργός Αθλητισμού από τον Ιούνιο και μετά, για να δούμε αν μπορεί να τρέξει κάτι ανάλογο. Αλλά σε κάθε περίπτωση πρέπει να τελειώσει το πρωτάθλημα και όλοι αυτοί μαζί να τα βάλουν κάτω, ξαναλέω και με τον Ολυμπιακό μέσα, ούτως ώστε να βρεθεί μια λύση για το πρωτάθλημα να ξεκινήσει με νέες βάσεις του χρόνου για να είναι ένα κανονικό πρωτάθλημα. Γιατί μέχρι τώρα δεν είναι κανονικό πρωτάθλημα. Έτσι. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Άρα λες ότι η ομάδα που τα έκανε άνω κάτω και φέρθηκαν οι μεγαλομέτωχοι χείτη σαν πεντάχρονα παιδιά θα είναι στο πρωτάθλημα της Α1, λες τώρα εσύ. Έτσι πιστεύω. Ναι. Ότι στο τέλος θα βρεθεί μια φόρμουλα και κάπως θα είναι. Σε αυτό εγώ ποντάρω στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Πρέπει να υπάρχει τιμωρία, έτσι. Ναι. Δεν το συζητάμε. Πρέπει να τιμωρηθεί με αυτά που έχει κάνει. Επειδή στην Ελλάδα είμαστε, ας περιμένουμε να δούμε το κατά πόσο θα τιμωρηθεί. Λίγα έχουμε δει. Ακριβώς. Λίγα έχουμε δει. Και μιλάμε για τον Ολυμπιακό, έτσι. Ναι. Εντάξει. Όσο να είναι. Όσο να πεις, ναι. Δεν είναι ίδιες τιμωρίες για όλους, τι θα κάνουμε. Ναι, αλλά είναι γι' αυτό και που λέει και ο Στέργιος. Απ' την άλλη υπάρχει Γιαννακόπουλος. Εγώ εκεί θα βασιστώ, ναι. Νίκο. Ναι. Γιατί. Δεν θα βασιστώ ότι στην ΕΟΚΟ ή στον ΕΣΑΚΕ. Εντάξει, καλή χρυσή, αλλά δεν. Απέναντι στον Ολυμπιακό δεν μπορούν να σταθούν ούτε η ΕΟΚ ούτε ο ΕΣΑΚΕ. Λέω εγώ τώρα, εντάξει, που είμαι απ' έξω. Ναι. Αν έχεις άλλη άποψη, κύριε. Εντάξει. Όχι, δεν μπορούν. Ούτε, αλλά... ούτε στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο μπορούν να σταθούν απέναντι. Εκεί και αν δεν μπορούν. Κάθονται απλά και ακούνε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Οπότε... Ναι, αλλά ξέρεις τι σκέφτομαι, Σέρβιο, ότι πλέον και ο μπασχετικός Ολυμπιακός μέχρι πριν λίγο καιρό έχει μια άλλη λογική στον τρόπο λειτουργίας του. Αρχίζει να λειτουργεί στο ποδοσφαιρικό. Τα δεδομένα, τα πολιτικά όπως βλέπεις πάντα αλλάξουν. Οπότε
Γι' αυτό λέω να περιμένουμε να δούμε το τι θα γίνει και με τον Ολυμπιακό. Γι' αυτό το λέω. Πολύ είναι κατάδια, Νίκο. Κατάδια. Κατάδια. Ναι. Σε όλα τα επίπεδα. Αυτή είναι η λέξη. Λοιπόν, ωραία. Θα σε πάρουμε, Νίκο, σε κανένα εικοσαήμερο. Μπα και έχουμε κάποια εξέλιξη. Γιατί δεν βλέπω να κινείται με πολύ γρήγορα γράμματα η κατάσταση. Καλό μεσημέρι. Νίκο, ζούμε για τη μέρα που θα κάνει παρέμβαση. Μόνο αυτό. Δεν μ' άκουσε. Δεν σ' άκουσε, αγάπη. Αλλά πραγματικά ζούμε για τη μέρα που θα κάνει παρέμβαση. Ναι. Για κάτι θετικό, ρε παιδί μου. Λίγο κάτι. Μια εξέλιξη. Τέλος πάντων. Στέργια, όσο μιλούσα με τη Τσιπάς, έχει κάνει το 1-1 στα σετ. Σε ενημερώνω. Συγχαρητήρια. Κάτσε να δω πώς είναι στα game. Να σου πω. 4-2 στο τρίτο σετ. Πάμε καλά. Ναι. Αλλά δεν στηρίζει τη Τσιπά, εσύ. Όχι, δεν είναι ότι δεν στηρίζω. Εντάξει, οκ. Άλλα έλεγες εκτός. Άσε τώρα. Άσε, Στέργια, άσε. Δεν μπορώ να ενθουσιαστώ για την επιτυχία και την πραγματικά πολύ ανωδική πορεία του Έλληνα τενίστα. Γιατί? Εννοείται πως δεν μου προκαλεί αρνητικά συναισθήματα, οκ, μπράβο. Γιατί να μην ενθουσιαστείς? Αλλά δεν, για μένα δεν είναι εθνική υπόθεση, είναι η πολύ μεγάλη προσπάθεια ενός αθλητή όλα αυτά τα χρόνια και μπράβο του και μαγιά του και μακάρι τα επόμενα χρόνια να φτάσει και στο νούμερο ένα. Καλά, ρε φίλε, δεν είπε κανένας την εθνική υπόθεση. Εθνική υπόθεση. Εδώ παρουσιάζεται σαν μέσο για εθνική ανάταση. Αν παίζει ο Ναδάλ. Να βγούμε στους δρόμους γιατί ότι Τσιπάς. Αν παίζει ο Ναδάλ με την Τσιπά, εγώ με τον Ναδάλ θα είμαι. Όπως ήμουν και την άλλη φορά και όλοι με έκρασαν εδώ πέρα. Ναι. Επειδή υποστηρίζω τον Ναδάλ, ωραία. Εδώ και χρόνια. Αλλά μάλιστα. Ότι χαίρεσε για τον Τσιπά, χαίρεσε. Εντάξει, δεν είπα ότι λυπάμαι, αλλά δεν. Δεν με συνεπήρε αυτό το κλίμα, αγάπη. Αμάν. Που γεμίσαμε και τενίστες ξαφνικά. Άσε με τώρα. Με τους άλλους δεν ξέρω. Ήσουν και ταλεντάκια, αν θυμάμαι καλά. Στο τένις. Με έφαγε ένα τραυματισμό στο γόνατο. Και τα κυκλώματα. Όλα. Και η μάνατζερ. Και η μάνατζερ, μπράβο, αυτό ξέχασα. Δεν είχες καλό μάνατζερ, μάλλον. Ναι, Στέργια, δεν είχα, όχι. Λοιπόν, ας πάμε σιγά-σιγά γιατί δεν. Αυτά που ακούμε. Έχουμε άλλα βάσανε, δεν έχουμε τώρα και το τένις. Τα ανάξου, Στέργιο. Πολλές επιλογές. Και εσύ εκεί θα πας και το γάμο του Σταύρου. Γενικότερα βασικά και τους γάμους που ακολουθούν. Ναι, έχουμε. Αρκετούς. Ναι. Και σημαντικούς. Ναι. Λοιπόν, πολλές επιλογές και για ανδρική συλλογή και για γυναική και για παιδική και για αξεσουάρ και για τσάντες. Πολλά και τα καταστήματα. Και έτσι, εμείς κειμένου στο τέλος, το πιο καινούργιο από όλα. Και πλατεία για Σοφίας και Mediterranean Cosmos. Και Ελευθέρως Βενιζέλος. Και πολλά στοκ ανατολικά, δυτικά και στο κέντρο της πόλης. Και φυσικά nac.gr με δωρεάν αποστολή και αλλαγή σε όλη την Ελλάδα. Πολύ εύκολα και γρήγορα γίνονται οι επιλογές σας και δεν χρειάζεται να ανησυχείτε για τίποτα. Τα Data Labs, αγάπη, προσφέρουν 30 tablets MLS δωρεάν σε όσους κάνουν εγγραφή εντός Ιουνίου σε οποιοδήποτε πρόγραμμα. Ευκαιρία. Το Data Labs. Πολύ ενδεικτικά ευκαιρία. Αναφέρω μερικά πληροφορική και ASEP, μηχανογραφημένη λογιστική, γραμματιακή υποστήριξη, δίπλωμα τεχνικού δικτύου, γλώσση προγραμματισμού, δίπλωμα στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και πάρα πολλές ακόμα ειδικότητες στο Data Labs. 30 MLS tablet δωρεάν σε όσους εγγραφούν τον Ιούνιο. Για πληροφορίες στο datalabs.edu.gr, στο τηλέφωνο 2310-22-2962 και φυσικά Εθνικής Αμήνης 14α. Μαζί μας και ο Φτύκας, πλακάκι και είδη γηγενής, με νέες προσφορές σε επιλεγμένα είδη για όλη την εποχή που διανύουμε, με προϊόντα τους μεγαλύτερους ισπανικούς και ιταλικούς οίκους και φυσικά με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας. Ο Φτύκας δεν τα φέρνει και τα αφήνει κάτω στην οικοδομή. Και φωνάζεις 5 φίλους για να μεταφέρουν τα πλακάκια στο σπίτι σου. Και ψάχνεις ανθρώπους και συναντάς 50 όχι, αγάπη. Αδερφέ, ναι, θα βοηθήσω, αλλά έχω μια δουλειά τώρα κτλ. Ναι, ναι. Όχι, ο Φτύκας σας τα φέρνει στο σπίτι σας. Ναι. Και δωρεάν κιόλας. Απόλλωνος 37-39 κάτω Τούμπα, πάνω από τον κήπο του Καλού, τηλέφωνο 2310-905-503. Σας υπενθυμίζω παράλληλα, μπήκαμε στις 4 τελευταίες παραστάσεις στο θέατρο Βεργίνα. Παρασκευή 7 Ιουνίου είναι η μία από αυτές και ακολουθούν άλλες τρεις στη μεγάλη παράσταση Παύλα Φιέρωμα στο Στάδιο Διονυσίου. Από Άγγελο Διονυσίου, Στέλιο Διονυσίου και Διαμαντή Διονυσίου, κλείστε εγκαίρως τις θέσεις σας για το θέατρο Βεργίνα. Φυσικά στο Ρίζεις Καζίνο όλο το 24ωρο, ticketservice.gr και στα καταστήματα public και stoiximan.gr. Σας είπα νωρίτερα τις αποδόσεις για τον σημερινό τελικό του Europa League. Φαβορή είναι η Chelsea με 2,25, εντάξει, αν όποιος πιστεύει ότι θα το πάρει η Chelsea του Σάρι, νομίζω είναι ένα ποσοστό πάρα πολύ καλό. Εγώ, γενικότερα με μηδενική γανιότα. Εγώ είπα το Arsenal. Ναι.
Δεν έχω κάποια προτίμηση. Θα δω το παιχνίδι, αλλά χωρίς ιδιαίτερη έτσι τρέλα. Περιμένουμε, αγάπη, το Σαββατιάτικο, το Tottenham Liverpool. Να κερδίσει η Liverpool. Να κερδίσει η μεγάλη Tottenham, για όσους την ακολουθούμε πιστά. Ναι, ναι. Από το 85, χωρίς να ξέρουμε το γιατί γίναμε Tottenham. Δηλαδή, να με ρωτήσει εμένα γιατί έγινε Tottenham, δεν ξέρω. Απλά έγινε. Ναι. Okay. Είδα ένα πλάνο τότε 85-86. Είχε η ομάδα Γκάρι Λίνεκερ, είχε Πολ Γκασκόιν. Ναι. Αργότερα είχε γενικότερα μια ομάδα με παράδοση και γίναμε τότε να μαγάπη. Και δεν γίναμε Λίβερπουλ από μόδα. Μάλιστα. Τα τελευταία χρόνια. Θα είναι ένας συναρπαστικός τελικός, νομίζω. Θα τα πούμε και τις επόμενες μέρες. Παραδίδουμε σκητάλη στο ανάλυση των Bayern Press. Μέντε στο Λίμπερο 107 και 4 από εμάς. Καλό μεσημέρι.